rapto.gr. Πα, 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 κάντε like. Πα, 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 like, like, πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και είμαι ανατολική τάξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζή και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Έτσι όπως το πάτε ρε βλάχο αεξίδες που πανηγυρίζετε, που πήρατε πόντο στην Ιταλία, θα πάτε με την Τρίπολη, με τον Ατρόμητο, θα φέρετε κανένα χ, κανένα διπλό, θα χάσετε το πρωτάθλημα. Θα κάνει κανένα διπλό πάγο μέσα στο Καραϊσκάκι, κανένα χ. Και θα τρέχετε και θα φτάνετε. Τι πανηγυρίζετε ρε τα γάρια και τι σκοτώνεστε και πλακώνεστε και 3-5-2 και θα το και ανέστη ήρωας και τι τα θέλετε την Ευρώπη ρε χωριάτιδε. Και αυτό η πείρα ξέρε. Ρε χωριάτιδε. Ρε σταμάτα ρε, μη φωνάει τους αεξίδες. Ας τα παιδιά να χαρούν ρε. Μεγάλο χ στο Σαν Σίρο, φαγώθηκες. Και αυτό η πείρα ξέρε. Αντί να πεις μπράβο στην ΑΕΚ που έπαιξε, που σώθηκε, που έκανε, που έτρεξε, που έβγαλε κόντρες, που θα έπαιρνε και διπλό, φαγώθηκες να τη φας. Τι την τρως στην ΑΕΚ. Μια χαρά έπαιξε. Θα σκάσεις. Όλο κουσούρια βρίσκεις. Ας πάθει ρε. Όπο φαγώθηκες. Γρουσούς μαύρη κάλτσα να πούμε εκεί. Μπακάκι αριστερό. Καλός είναι ο Μπακάκης. Όχι ο Τρίφων Τσανετόπουλος, όχι ο Σιμόες. Τι σε πείραξε τώρα. Περιοχές εκεί να κάνει τον κόλ. Ανέβα κατέβα. Ρε το Δεκέμβριο τρεις θλάσεις θα έχετε ρε τα γάρια. Ρε πήρε χει στο Σανσίρο ρε. 10 πόντους πάνω ρε τα γάρια. Να φύγει 20 ρε, τι του νοιάζει τον ΑΕΚΣΙ ρε, του νοιάζει. Μα αφού είναι βλάχος πια. Τι σε νοιάζει τώρα να φύγει ο ΠΑΟΚ, 50 μπορεί να φύγει. Βλάχο ΑΕΚΣΙ. Φαγώθηκες με την ΑΕΚ. Θα λες, τα πήρα ΠΑΟΚ καλύτερα από τα πήρα. Καλά έκανε ρε και το πήρε ο ΠΑΟΚ ρε.
ΠΑΟΚ δεν έχει Ευρώπη, θα πάρει πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ πήρε και ένα χί στο Σαν Σίρο, έτσι είναι μοιρασμένα τα κάστανα. Τι τους φωνάζεις, παιδί να πούμε και τα χαροτέρχε και βλαχοαεξίδες. Ας να χαρούνε ρε. Ρε ας να χαρούνε ρε. Ρε ας τους να χαρούνε. Να χαρούνε ρε. Σέλφι στο Σαν Σίρο, χί τελειώσαμε. Αντί να παίξει τον Αρούμα, έπαιξε Ανέστη σήμερα, του πήρε τα λεφτά. Ποιος τον Αρούμα, 200 εκατομμύρια. Γεια σου δικέ μου. Ο Ανέστης. Ναι. Τα πήρε ο Ανέστης. Ναι. Κατάλαβε. Ναι, ρε φίλε, γιατί να μην πάρει. Να βγάλει τον έξω από τη μικρή περιοχή. Τι έκανε δηλαδή, πώς θα παίξει το επόμενο μάτς Δευτέρα η ΑΕΚ. Μεγάλη δουλειά, ρε φίλε. Πού θα πάει, Δευτέρα. Δευτέρα παίζει. Αφού χ με τον Ατρόμητο. Χ, ας φέρει χ. Σε πειράζει εσένα. Με πειράζει. Γιατί ρε σε πειράζει, είσαι εξής να πάρεις πρωτάθλημα. Εδώ οι αεξίδες πανηγυρίζουν, δεν κρινιάζει. Εσύ φαγώθηκες με την ΑΕΚ που πήγε, έβγαλε εκεί στο Σαν Σίρο. Τον ΠΑΟΚ πώς τον είδε σήμερα. Ο ΠΑΟΚ. Στην Ευρώπη. Έκαναν μια. Ποια Ευρώπη, ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός έπαιξε Champions League. Ο ΠΑΟΚ είναι μια χαρά, έκανε μια πρόβα σήμερα με 10.000 κόσμο, λένε. Πόσο? Εκεί πέρα. 10, 8, 9, κάπου εκεί ήταν. Ναι. Στο δεκάρικο. Τρέξαν οι πιτσιρικάδες, έλειπε εκεί με σημαίες, ΠΑΟΚ, είμαι, ξέρω εγώ. Ωραία, πήραν και πυρσούς, έμαθα εκεί να κάνουν έδαφος, ρε, να κάνουν μια πρόβα. Γιατί ρε φίλε, βέβαια ρε φίλε, ο Ιβάν πήγε πυρσούς, ρε. Εκεί όταν θα πας στο Καραϊσκάκι, οι 10 παίχτες από τους 20 δεν έχουν πατήσει Καραϊσκάκι, δεν έχουν παίξει με κόσμο καταρχήν. Σιγά την έδρα. Ρε τι λες, ρε φίλε τώρα, κάς κάνε μια προπόνηση να πούμε τα παιδιά. Σιγά την έδρα, βρε. Τι σιγά. Έβγαζε τι να τέσσερα φωτογραφίες ο κοντός. Καλά έκανε. Μάλιστα. Γιατί να μην βγάλει. Θα πάει κάτω. Αφού σπίτι του είναι να πούμε. Γιατί να μην το βγάλει. Θα πάει κάτω. Πού ξέρω εγώ, με ρωτάς. Τι, εμένα με, λέγα, με λένε κάτι πουλάκι ότι μπορεί να πάει. Πρέπει. Ναι. Γιατί θα πάει, θα πάει το τάγκ πρώτα. Άμα πάει το τάγκ πάει και αυτός λογικά. Ποιο τάγκ. Ένα φιλαράκι μου. Τάγκ είναι. Τάγκ δεν είναι. Άμα πάει το τάγκ. Βασίλη το λένε, ξέρει, γνωριζόμαστε. Ναι, ναι. Καλά κάνει, θα πάει. Αφού γιατί να μην πάει, ντέρμπι είναι. Και εξάλλου τι. Ναι. Και εξάλλου ρε φίλε να πούμε σε τέτοιο. Στο Βαγγέλη δίπλα θα κάθονται μαζί μαζί. Παρέα. Βαγγέλης, Ιβάν, Γιωργάκης. Ο Ιβάν δεν θα είναι, λέει. Θα φύγει, έχει δουλειές. Άμα έχει δουλειές να πάει ο Μπάρμπας να πάμε να πάρει τα λεφτά. Η εταιρεία του έχει... δουλειάς πρέπει να δουλεύουμε λεφτά. Η εταιρεία του έχει κάνει. Θα πάει να πάρει ένα χ, ένα διπλό ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Ο Βαγγέλης τρίβει τα χέρια. Γιατί. Τι, χθες δεν είδες Μπαρσελόνα. Δάστα τρία. Άστα, θα στα πω εγώ τα γράμματα. Ανδρούτσος Νικολάου Κούτρης, 50 εκατομμύρια έγινε η δουλειά τώρα. Ανδρούτσο. Από τώρα που στο λέω. Ναι. Νικολάου Κούτρης, 50 χαρτάκια ο Βαγγέλης. Ναι. Βάλτε με και 10 γκολ σε λέει. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και ξέρεις τα ευρώ που Κώστα μου. Πίνε ευχαριστώ, πίνε ευχαριστώ. Και έφευγε ο Μέση. Στα μαλάκασε. Στα μαλάκασε, παιδί. Κοίταγε δεξιά-αριστερά. Τι κοιτάζε, τα γάρι. Παίξε μπάλα. Να τους. Τον έβριζε. Το Μέση. Το Μέση. Παίξε μπάλα. Ναι. Να πει ένα ευχάριστο κοίταξε. Ο φίλος Μονίκος. Κοίταξε. Το Μέση. Κοίταξε. Ναι. Ο οποίος στο 65ο λεπτό ήταν σαν το Δάνη Κατρανίδη ανίδρωτος. Αγάπη μου. Αγάπη μου. 44 χτύπη το λεπτό. Κοίταξε. Ένα τίλιο ο Σερτάκης λεμονής με τον Βαλβέρδη το ήπιανε πριν δύο ώρες. Παίχτη εσύ στο 65ο λεπτό. Να ένα τσαλάκωτος ρεξόρα αυτό που θέλουν να άξιμιζαν οι μασχάλες. Το ίδιο ίδρωτα. Ναι, ρε φίλε. Έχω δει. Ναι. Σε πολλούς αγώνες. Ναι. Στο 90, στο ναι. 110. Ναι. Ποιον, ξέρεις. Μπερμπάτοφ. Πότε ήδρωσε ο Μπερμπάτοφ, ρε. Ναι, ναι. Ποτέ. Δεν ποτέ. Ναι. Ποτέ. Αυτή είναι η ουσία. Και εσύ τώρα φαγώθηκες με την ΑΕΚ. Ναι, ρε φίλε, φαγώθηκα γιατί πανηγυρίζουν τα ταγάρια. Εκεί τρελαίνομαι εγώ. Πάει το μάτσο αυτό. Παίξανε καλά. Πες, πες την αλήθεια. Με την κόρη μου τον κόλλε ο Λάζαρος. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Παίξανε καλά. Παίξανε καλά. Γιατί ήταν ωραίο μάτσο, ρε φίλε. Ναι. Ήταν πολύ καλό το μάτσο. Εμένα μ' άρεσε πάνω κάτω. Έτυχε σε φεγγάρι ο Ανέστης, ναι. Έβγαλε τα τρελά του, έβγαλε τα ντερά του, έβγαλε για αυτά που δεν βγαίνουν. Ναι. Και δεν έφαγε αυτά που τρώγονται. Αμαντός. Ναι, μη, 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 ναι. Θες να παίξουμε μπάλα για το Καραϊσκάκι και να αναλύσουμε. Να αποφασίσω αν η προετοιμασία του ΠΑΟ για τον τέρμι τίτλου είναι πιο χαζή από αυτή του Άρη πριν τον τελικό στο Καφτατζόγλιο. Λέω Πάνος από τη Ρωτώντα. Δεν το κατάλαβα το μήνυμα καθόλου. Τώρα. Δεν το κατάλαβα καθόλου. Δεν καταλάβουν οι βλαχοπαοξίδες που πήγαν και κάνανε εκεί πέρα. Καλά κάνανε οι πρόβα, το αθαράπτη τη Αγία Βαρβάρα σήμερα. Δυσκολεύομαι να αποφασίσω αν η προετοιμασία του ΠΑΟ για τον τέρμι τίτλου είναι πιο χαζή από αυτή του Άρη πριν τον τελικό στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Θυμίζει. Α, δηλαδή να έγινε ότι είπε χαζομάρα κάνανε. Θυμίζει βλάχια αυτό λέει. Ναι, πανηγυρίζουνε πριν το μάτι. Ρε, καλά κάνουνε, ρε. Εγώ σου είπα κάνουν πρόβα, ρε. Αυτοί που μπήκαν θα μπουν στο Καρισκάκι και δεν έχουν μπει σε γεμάτο. Εγώ το μεσημέρι είπα. Τι είπε. Ποια είναι τα γουμάρια αυτή εδώ. Ο Τσόρταν είναι ο ένα εκεί πέρα που είναι το γουμάρι. Ναι, ναι. Α, πάει ο Τσόρταν. Πιο κάτω από εμά είναι και τον Άγιο ο Τσόρταν. Πάει ο Τσόρταν λοιπόν να πιάσει από τα αυτιά τον Μάκ και τον Βιερίνια. Ναι, σπιλάδο. Σέλφι δεν βγείτε εσεί. Ναι. Όχι, θα πάτε να παίξετε στο Καραϊσκάκι να πάρουμε το διπλό. Θα του δώσει και από ένα γουδί. Ναι. Ένα ελαφρύ. Καλό, όχι. Γουδί, γουδί. Ελαφρύ γουδί. Γουδί. Αυτά τα σάλια
τα Instagram. Ναι. Και αυτό και ο λαό και ιστορίες, ναι, του Βιερίνα και του Μακ, ναι, εγώ δεν τα μετράω. Ναι, δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι καλό. Δεν είναι. Μην βγάζει τώρα που γράφει Βιερίνα το παπούτσι. Όχι, όχι. Του Γκαρσία θα πολεμήσουμε με το μαχαίρι στα δόντια. Όχι, ούτε αυτό. Όταν πήγαινε εσύ κάτω στο Καραϊσκάκι, κύριε μου, σου έκανε γκολ ο Πατσατζόγλου και έκανε 2-0. Τι, ναι, μαχαίρι στα δόντια είχε. Τα διάρκεια και τα τριάρκεια στα γυμναστήρια τα δίνουν και στου δρόμου όταν μαλώνουν, να πούμε, σώμα με σώμα. Α, τα διάρκεια. Κάρβωσε το πεντάρι στο Διόγκο. Το σώμα με σώμα, κύριε Γκαρσία. Στο Διόγκο, τα νεφρά του σήκωσε. Πρωτάθλημα δεν πήρε με τον Μπάουκ. Κύπελο δεν πήρε με τον Μπάουκ. Τσάμπιο Λίνγκ δεν έπαιξε με τον Μπάουκ, κύριε Γκαρσία. Τι δόντια και τι αυτά μα λε, θα πούμε. Και τι πολέμου με μαχαίρια και με δόντια μα λε. Εντάξει, να το παριστούν, λέει, οι παίκτε. Γιατί ρε. Ο αδύνατος κάνει ντόπες, ρε, ρε καρμύριδες. Ο αδύνατος κάνει ντόπες. Να το παριστεί, να χτυπήσει το δυνατό. Τον είδε στον Ολυμπιακό όλο το πρωτάθλημα και χθες ότι από τη μέση και πίσω είναι ανοιχτός, να πούμε. Συγγνώμη, τώρα πήρε. Δηλαδή να βρήκε κουσούρι στο ΠΑΟΚ επειδή έκανε προετοιμασία, ναι, με ανοιχτή κερκίδα. Κουσούρι βρήκα, ναι, κουσούρι. Τι κουσούρι βρήκε, ρε. Κουσούρι εκεί είναι. Ρε, σε πείραξε που πήγε ο κόσμος μια καλή μέρα να κουστάρει. Πήγαν τα παιδάκια, πήγαν να δουν. Πανηγυριτζίδες. Παγώθηκες ρε με τον κόσμο. Πανηγυριτζίδες είναι. Στο λέω εγώ. Όπως πάνε στο Θαράπη τον Απρίλιο στη γιορτή του Αϊθαράπη και στην Άγιο Φανουρόπιτε, στον Άγιο Φανούριο. Ναι. Και τη Άγια Βαβάρα. Ναι. Λένε. Βαβάρας, ναι. Ναι, αυτά τα καραγκιόζικα. Και συμπήραξε ένα απογευματάκι που πήγαν δύο ώρες ο κόσμος να πιάνε καφέ στην ανοιχτή τούμπα. Ναι, 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 με πείραξε. Γιατί ρε σε πείραξε. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα. Μεγάλη είναι, παρακαλώ. Ναι. Δεν χρειάζονται τέτοια καραγκιόζικα. Του Βουλιού Σαββίδη να ξεσηκώσει ντε και καλά τον κόσμο, θα ρίξει ο κόσμος, θα δώσει εξετάσεις ποιος είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν ξέρουμε ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι κοσμάρας, είναι φοβερός, είναι εδράρας, είναι ταξιδιάρης. Θα δώσει εξετάσεις ο λαός του ΠΑΟΚ, να το πάρει ποιον, να το πάρει τι, να πούνε παίζουμε με το μεγάλο Ολυμπιακό αποφοβισμένα. Σιγά τον Ολυμπιακό, τα πτώματα που πήγε χθες ο Βαλβέρδη και τους λυπήθηκε. Και στη τελική του έβαλε τρία γκολ ο Λάμπρου και ο Μασούρας. Για αυτούς θα κάνω εγώ συγκέντρωση και μάζοξη. Να πάω στον πόλεμο να παίξω με το πεθαμένο. Χωρίς διαιτησία να έχει, χωρίς ομάδα να έχει. Εγώ τους είπα πάρτε το βίντεο του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 04. Πληρώστε ένα ταξί το Κούδα και τον Κουερίνο να φορέσουν τα σμόκινγκ τους και να πάνε στην Τούμπα και να πούνε αυτόν εδώ τον κομπλεξικό τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Τι να τον πούνε. Πώς κερδίσανε τότε στο Καραϊσκάκι 4-0. Τι χώρους βρήκε που κάθισε ο Κούδας, τι μπάλιες πετάχτηκαν, σε ποιους χώρους βγήκε. Και να αφήσουνε και να πιάσει εκεί ο Τζόρνταν με τους άλλους τους τα γομαροειδή. Από τα αυτιά το Βιερίνια και το Μάγκα τους πούνε εσύ θα πας απάνω στο Φιγκέιρας και εσύ θα πας απάνω στο Κούτρι. Θα πάρουμε το μάτς και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Άιτε. Και πρέπει να πάει ο Τζόρνταν να τα πει αυτά. Αχ, ο Μάρι, μα πάει ο άλλο. Όχι, ρε φίλε, αυτά είναι επαγγελματίε που θα κάνουν από μόνοι του. Αυτό ξέρω εγώ. Προπονητή δεν έχει. Τι προπονητή. Γιατί ρε, πάλι και αυτό σε πείραξε. Έλα ρε, ένα καλό πράγμα δεν θα. Σε πείραξε τώρα που πήγε ο κόσμο. Αυτό έχει τα μούτρα του τρομοκρατημένου, του φοβισμένου. Με λαμέ κουστούμι προπονητή στον ΠΑΟΚ, την πιο λαϊκή ομάδα. Λαμέ κουστούμι. Πλάκαρε μα κάνει λαμέ κουστούμι. Δεν βλέπει το ΣΥΡΙΖΑ που δεν φοράνε γραβάτες οι άνθρωποι και έχουν κυβερνήσει τον τόπο. Καλά κάνει, δεν μιλάει κανένα. Στο στάδιο Καραϊσκάκη απετέλεσε μία από τις εκπλήξεις του εφετινού πρωταθλήματος. Όχι γιατί νίκησε η μία από τις δύο ομάδες, στο ποδόσφαιρο συνήθως κάποιος από τους δύο αντιπάλους κερδίζει, αλλά γιατί ο ΠΑΟΚ που κέρδισε αυτή τη φορά κέρδισε με ένα μεγάλο σκορ. 4-0 και μέσα στον Πειραιά. 4-0 στον Πειραιά. Ξαναγίνεται αυτό. Με 70-30 κατοχή ο Ολυμπιακός και στην κόντρα επίθεση. Στο 23ο λεπτό με τον Τερζανίδη. Τι γίνεται ρε Γιάννη, όταν πει το δεύτερο γκολ. Φάμε κανένα τέταρτο σαν το κόκκινο. Τι να κάνουμε ρε φίλε. Λοιπόν, δεν παίρνουν έτσι τα γκολ. Θέλουν προσπάθεια τα γκολ. Την Κυριακή 3-0 λέει ο Τόμ Γκάν στην Κατερίνη. 3-0. Θέλω τον προπονητή της Έστερσον στον ΠΑΟΚ προχθές. Τώρα 110. Πολλά μηνύματα. Πολλά μηνύματα. Έτσι ξηγέμαι. Εγώ λαϊκιστής δεν έγινε ποτέ. Πάει. Δημόσιες. Τι λαϊκιστής θα γίνεις. Λαϊκίζεις. Δημόσιες. Λαϊκίζεις. Όλους τους κράτους. Κάτσε ρε φίλε. Περίμενε. Τι να κάνουμε τώρα. Ξεπείραξε το χ της ΑΕΚ, ξεπείραξε ο κόσμος που πήγε να πιει ένα καφέ, να δει πως είναι η Τούμπα μετά από 7 μήνες, να πούμε, είχε να πατήσει ο κόσμος. Μπορεί να πήγε να ξαραχνιάσουν τις θέσεις, ρε φίλε. Ξέρεις εσύ γιατί πήγε ο κόσμος. Φαγώθηκε, έχει ντόπα, λέει στον κόσμο, και Λούκο Ζέτ πήρε ο κόσμος, και Ρεντ Μπουλ πήρε ο κόσμος. Σταμάτα, ρε Κώστα, με τον κόσμο. Καλά κάνανε και πήγανε. Του τραβά του κάνουν 8.
Μια φορά. 8 ήτανε. Ναι, πατημένα ήταν. Άστα αυτά που λες. Πατημένα ήταν. Πήγαν, πήραν ένα καφέ άνθρωποι να δουν λίγο μια προπόνηση, να πάρουν μια φωτογραφία να γουστάρουν. Σε πήραξε τώρα. Θα παίξω με το θηρίο τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό ήταν. Σιγά το θηρίο τώρα. Όταν είχε τον Κιρτζίκη, όταν είχε τον Καγκάτσι. Ναι. Ναι. Τώρα που έχουμε το γραμμένο, δεν φοβόμαστε. Έλα, εσύ που ξέρει τα κόλπα, στήσει μια εντεκάδα τώρα, πώ θα κατεβεί ο Πάκο. Τακ-τακ, στήσει μια εντεκάδα έτσι. Πώ πρέπει να παίξει ο Πάκο στο Καραϊσκάκι. Τι τη σε νοιάζει, αφού φαγώθηκε. Τι με νοιάζει εμένα, ρε. Εσύ ποιον πιάζει. Τι με νοιάζει εμένα, πώ θα κάνει. Εγώ έχω το αυγό. Ναι, αλλά κράζει τον άλλο που πήγε στο γήπεδο. Προπόνηση κάνανε. 300 το χρόνο να μου κάνει προπόνηση τακτική, όχι να με κάνει now και φωτογραφίε Instagram πριν τον τέρμι με τον Ολυμπιακό. Κλειστέ οι πόρτε. Κλειστέ οι πόρτε, μυσταγωγία 0, δεν ακούγεται τίποτα. Κλειστά τα ραδιόφωνα, δεν αγοράζει κανεί εφημερίδα. Μες. Κλειστά. Τακτική. Τακτική, πώ θα χτυπήσουμε τον Ολυμπιακό. Βίντεο. Τακτική βίντεο. Δεν πηδάει κανεί, δεν πίνει κανεί τσιγάρο, δεν πίνει ουίσκι κανεί. Δεν τρώει. Τέρμα. Δεν απαυτώνει. Τίποτα. Σφραγιστά όλα. Σφραγιστά τίποτα. Τέλο, λήξαμε, κλείσαμε, κατεβάσαμε στόρια. Τον κόσμο εγώ τον θέλω στο αεροδρόμιο μετά την νίκη. Όχι στα προεόρτια τις βλαχές των Αριανών. Ζάχο! Το πήραμε το κύπελο, Ζάχο! Το πήραμε, ναι. Πήραμε, Ζάχο! Τα πελέ μας πήραμε. Πήραμε το δεξί μου, Ζάχο! Ναι, πήραμε. Ναι, Ζάχο! Πήραμε το κύπελο, Ζάχο! Με στο καρτατζάκι, Ζάχο! Πήραμε μια κούπα. Ναι. Παγωτό κατά ύφημη, μυστή και κρέμα γάλακτο. Τι πήρα. Κυριακ 0-0, πανηγυρίζανε. Γιατί πήρα χ. Πήρα χ. Τράβα με τον Ατρόμητο τώρα με τον Ούπιντε να πούμε. Να βγάλει άκρη. Και άμα το πάρουν το μαζί. Άμα το πάρουν μαγκιά. Ε το τι, άσε. Άμα δούμε. Το πάρουν, εγώ λέω δεν θα το πάρει. Εσύ λέω δεν το πάρει. Εγώ λέω δεν θα το πάρει. Εγώ λέω δεν θα το πάρει. Εγώ λέω δεν θα το πάρει. Και σου λέω πάλι. Πάλι μου λέει. Του Αγίου Νικολάου θα λέμε πότε θα γυρίσει ο Μάντολος από τη Θλάση. Στο λέω να το ξέρει. Και τι έγινε. Ο Πάοκ το θέμα του Βιερίνη το χειρίζεται καλά. Το ψοφίμι το βάζει σιγά σιγά. Και τι θα γίνει τώρα με τα ακριβώ συμβόλαια του Βιερίνη και του Μάχ. Θα παίξουν στο Καραϊσκάκι. Πώ θα του χωρέσουμε εκεί. Πώ θα παίξουν. Πρέπει να παίξουν. Ο ένας δεν μπορεί να βγάλει χιλιάρι κάτω από 5 λεπτά. Ο Βιερίνη. Ναι. Ανέκρυκτο. Ούτε εγώ μπορώ. Ανέκρυκτο. Αντρίπλαρο. Αντρίπλαρο. Με το κουλιανό. Πίναμε καφέ τώρα στη Μαρμίτα. Αφού εκεί είμαστε. Τώρα Νίκο πώ το βλέπει. Λέει ανέκρυκτο. Δεν γιατί, ένα... γιατί έμαθε γιατί, να παίζει δεξί μπακ. Και έχασε, τα 10 μέτρα. Έχασε τα ενασμένα. Τα 10 μέτρα. Έχασε τα 10 μέτρα. Αυτά έχασε είναι. Το τελείωμα. Αυτό είναι 3 χρόνια δεξί μπακ. Τώρα τα 3 χρόνια κάνει 4 γκολ. Τώρα πάει να καθαρίσει τον Καραϊσκάκη πάνω στον Κούτρι. Πάνω στο πρόβλημα του Ολυμπιακού. Εγώ δεν έχω να βάλω παιχταρά εκεί πέρα. Σε προκαλώ Βιερίνια. Σε προκαλώ Μακ. Τα δύο μεγαλύτερα πυροβόλα του ΠΑΟΚ μαζί με τον Μπρίγιοβιτς. Σας προκαλώ. Αφήστε τα λαϊκίστικα με τις θύρες 4 και τις φωτογραφίες και παίξτε την μπάλα σας. Για σας πάρει ο διάολος. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ. Καλά ρε φίλε. Διάλειμμα. Πω από Ολυμπιαξίδες μηνύματα στέλνω. Τι γίνεται ρε. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μεγάλος διαγωνισμός στο Μετρόπολης 95,5 σε συνεργασία με τη Βόλτον. Δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Να σου δίνουν τη δυνατότητα να έχεις δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο είναι ανεπανάλητη προσφορά. Θα το πω. Είναι η καλύτερη προσφορά του Μετρόπολης, εντάξει. Ναι, και να σου πω κάτι. Και της Βόλτον, φυσικά. Γεια σας. Γεια σας. Εστίρ στο μικρό. Ναι, Βόλτον. Βόλτον, μπράβο, είπε ο συγκριματικός, συγχαρητήρια, κερδίσατε. Έλα, Δημήτρη. Μάλλον θα έρθει. Καλημέρα, Βόλτον, λοιπόν, κύριε Βόλτον. Γεια σου. Καλημέρα, Γιώργο Μανολόπουλε. Βόλτον. Νομίζω είναι τυχερή σου μέρα σήμερα. Φτάνει να μας πεις κάτι που περιμένουμε να μας πεις. Βόλτον φυσικά. Η λήψη των συμμετοχών συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Παράλληλα συντονίσουμε το Μετρόπολης 95.5 στις 9 και 4, 12 και 4, 3 και 4. Μόλις ακούσεις το όνομά σου, κάλεσε στο 2310-909090. Μέσα στα επόμενα 30 λεπτά, πες το συνθηματικό Βόλτον στον αέρα και κέρδισε. Και μην ξεχνάς, και μόνο η συμμετοχή σου κερδίζει. Δώρο για όλους, ένας μήνας ηλεκτρικής ενέργειας. Powered by Volton.
Ρεύμα εμπιστοσύνης. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύκριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Ο Ηρακλής είναι εδώ. Ζωντανός. Ατόφιος. Γίνε και εσύ συμμέτοχος στο όνειρο της αναγέννησής του αγοράζοντας εισιτήριο διαρκείας. Πληροφορίες και εγγραφές 2310-207-715 και στα γραφεία του Γυμναστικού Συλλόγου στο Κατσάνιο. Rag and Bone Man. Live in concert. Grand Reserve Tour. Principal Club Theater. Παρασκευή 12 Μαΐου. Εισιτήρια προπολούνται Ticket House Musicland και tickethouse.gr. Rag and Bone Live. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φυγά. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Αυτό τη δεκαετία του 80 δεν ήταν το Σαν Φόξ. Σαν Φόξ. Σαν Φόξ. Get out another tree. Πονηρία λέει που κατέβα από το δέντρο. Σαν Φόξ. Λοιπόν. Τι. Ναι. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Μηνύματα από 20άριδες παοξίδες. Όσο και να προσπαθεί με τα σάλια και τις ανοιχτές προπονήσεις ο μπαμπά, δεν γίνεται αρεστός στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Παοξάκι είναι. Παοξάκι είναι. Και βγάζουμε και νέα παοξάκι εμείς. Οικογενειακός. Βέβαια. Ποιο είναι το παοξάκι το καινούριο? Ο ιατροδικαστής. Και ξέρεις ο ιατροδικαστής. Φόλα. Πω, πω. Κόρη Φόλα ΠΑΟΚ. Τι κόκκινη κάρτα έριξε αυτό το παιδί. Τι, σαν τον μπαμπά να πούμε. ΠΑΟΚ είμαι, λέει. ΠΑΟΚ είμαι, ρε. Γιατί είσαι ΠΑΟΚ, κορίτσι μου? Γιατί στο σχολείο μου όλοι είναι ΠΑΟΚ. Είναι φίλοι μου και δεν μπορώ εγώ να είμαι κάτι άλλο. Έπεσε το λαδάκι του κουμπάρου. Ναι, χαρά ο Κουλιανός. Τρελάθηκε. Θέλω να με πάει ο Νουνός, λέει, στη Τούμπα. Τα πάει. Πάει μια περιγραφή. Με τον Ουνόλο μπορεί να είσαι μικρή. Ασφαλέστατη, λέω, κορίτσι μου στην Τούμπα. Με τον μπαμπά δεν θα σε ασφαλεί στην Τούμπα. Με τον Ουνό θα πας. Με τον μπαμπά δεν θα δακρύσεις. Ένα δάκρυ χύλησε. Κοριτσάκι. Τα χέρια φοβερά ωραία. Όσο και να προσπαθεί λοιπόν με τα σάλια και τις ανοιχτές προπονήσεις ο μπαμπά, δεν γίνεται αρεστός στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Περιμένουμε την Κυριακή να δούμε ένα Λουτσέσκου δεύτερο ρόλο που είναι μανούλα. Λέει λοιπόν εδώ ο Γιαννάκης. Για να δούμε. Ο κολλητός της έννοιας. Της ανιψούλας μου λέει, το δεύτερο ρόλο που έπαιζε στην Ξάνθη ο κύριος Λουτσέσκου το ξέρει καλά. Περιμένουμε στους ανοιχτούς χώρους, περιμένουμε το πρόβλημα του Ολυμπιακού, περιμένουμε να το χτυπήσουμε στην άμυνα ανοιχτή όταν τη βρούμε. Και αν τη βρούμε ανοιχτή,
ξέρουμε τι θα κάνουμε. Βέβαια, ο μπαμπά ξέρει ότι ο Μάκιο Βιερίνια, Μάκιε Βιερίνια, θα σας βγάλω το λάδι μέχρι την Κυριακή. Παίξτε μπάλα. Δεν φτάνει η Κυριακή. Δεν φτάνει η Κυριακή. Και αν είναι έξυπνος ο Λουτσέσκου, δεν θα του ξεκινήσει. Το Μάκ ακόμα τον είδα πολύ φουσκωμένο. Τελείωσε ο Μάκ. Εκεί στα κουλομέρια, μπουτιά. Ο Βιερίνια 30 λεπτά, πολύ. Στο 50 αμπί, λέμε. 50 λεπτό, 52 λεπτό, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Λέμε. 52 είναι πολύ νωρί για αλλαγή. Όχι, θα τον εβάλει εκεί για να του πει άκου Τάκη Χαλά. Εγώ ξέρω Τάκη Χαλά. Ο πιο πλούσιο νάνο. Τάκη Χαλά. Θα παίρνει την μπάλα, μόλι την παίρνει με τη βαθιά παλιά. Θα κλείνεις μέσα στα center back. Τρίπλα, τελείωμα. Θέλω 4 φορές να την πάρεις, 5 φορές, 6 όσες. Θέλω μία τρίπλα να φύγεις και να σουτάρεις. Το βάλες, γίνεσαι ήρωας. Δεν το βάλες, το χάσες, το κάνες όμως. Το βλέπες, το έπαιξες. Μπράβο. Έτσι. Πού θα πας? Στον Ολυμπιακό. Απέναντι στον κουρασμένο Ολυμπιακό. Άρα στο 60 με 90 που πέφτει ο Ολυμπιακός, εκεί ο ΠΑΟΚ χτυπάει. Κρατάει ατού ο ΠΑΟΚ. Κορόιδο γαμπρέ. Κρατάς ατού ΠΑΟΚ. Ποιος είναι κουρασμένος? Και βάζεις, και βάζεις στο ξύλο του πρώτου 25 λεπτού τους ανάλογους παίκτες. Δεύτερον, πας τωρακισμένος με τη διαιτησία, γιατί δεν πήγαινε ο άλλος τζάμπα να πάρει τις ενώσεις, κύριε τάδε μου. Κύριε Μπέντο. Κύριε ναι, τάδε μου. Ναι. Δεν ξόδεψε ο άλλος τα ωραία του ναι, Ευρώπουλα. Ευρώπουλα, ναι. Για να μπαίνει στο πειθαρχικό Ολυμπιακό στις κάρτες. Εκεί λοιπόν στη μάχη, ξύλο δίνω, ξύλο δίνεις, οι κάρτες πρέπει να είναι μοιρασμένες. Μη φάω καμιά αποβολή πάλι και λέω μετά ποιος θέλει, γιατί μετά δεν θα είναι ο Κυρτζίκης να βαράω. Δεν θα είναι ο... Ποιος θα είναι? Θα είναι δικός μας, θα πω. Ο κύριος Γραμμένος. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις εσύ, αλλά ξέρω, πρέπει να πάρθουν οι κάρτες, Κώστα μου. Ραπ, με προβλημάτισε η εντεκάδα που δοκίμασε με Σαμβασκιό Λουτσέσκου. Ρέι, Μαλεζά, Ζαμπράνο, Δελιγιανίδης, Μάτος, Κάνιας, Μαωρίτσιο, Καντούρη, δεξιά Βιερίνη, αριστερά Κάμπος και κορυφή Πρίγιο. Καλά τα έπαιξε. Ναι, αυτό να, εδώ που είδες χθες σήμερα είναι, πώς το λένε, ψεύτικο. Να το δουν οι δημοσιογράφοι. Ναι, αυτό είναι, τώρα το γράψανε, η εντεκάδα αυτή δεν είναι. Ναι. Αυτή δεν είναι. Αν ήταν κλειστή η προπόνηση όμως, χωρίς δημοσιογράφους, θα μπορούσε να την αναδείξει την τακτική του, να κερδίσει μία μέρα τακτικής. Και τα σάλια και τα πανηγυρτζίδικα πηγαίνανε. Άιτε, τέλος. Στράφη. Δεν θα μιλήσω άλλο. Μη, ανοίγω γραμμές 2-31-0-90-90-90. Θα ανοίξεις, άνοιξε τη. Ναι, ανοίγω τώρα. 2-31-0-98-80-90. Ο Καρυπίδης βρήκε, λέει, μια χορηγία από τον Πάπας. Λέω, ο τον Πάπας, πάρε γραμμές, Γιάννη. 2-31-0-90. Ανοίγουμε γραμμές. 90-90, αφού θέλω να πάρω, να σου πάρω από τώρα. Τι... Ας ακούσουμε τον Πάπα. Δεν λέει ο κόσμος εκεί να ρίξει. Ο τον Πάπας, λέει, ο Μάρμαρα. Τι είναι αυτό ο Μάρμαρα? Έδωσε λεφτά χορηγία στον Άρη. Και άλλες τρεις, λέει, από το για μπάλα. Για μπάλα, ναι, για μπάλα. Άμα είναι να έρθει, ρε φίλε, εγώ θα τον ανοίξω την πόρτα. Αλλά Πάπας, ποιος είσαι, έλα, δώσε μένα. Αλλά το όνομα των Πάπας το έχω ακούσει σε μια ελληνική ταινία με τον Παπαγιανόπουλο. Και εγώ, ρε φίλε, αυτό φοβάμαι. Ναι, ναι. Ο Μίστερ Πάπας έλεγε. Ο Πάπας. Ο Τζον Κρίστιαν και ο τον Πάπας. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Για όμορφη να δω τι λένε οι αεξίδες. Τι λένε αυτοί. Τι λέμε για τα πανηγύρια. Σφιχτοί οι αεξίδες. Γιατί αυτές οι φιγούρες, ναι, και τα ροκ στην κερκίδα και τις φωτογραφίες, εμένα δεν μ' αρέσουν. Τα σαλιάρικα. Εμένα μ' αρέσουν, ρε φίλε. Εμένα τα σαλιάρικα. Εμένα μ' αρέσουν, είναι το φεστιβάλ. Ρε. Όχι, ρε στον κόσμο. Καλημέρα. Έλα, ρε, αυτό που λέει. Τι γρηγόρε, ρε, τα γάρι. Μπερδεύεις. Ναι. Έλα. Μπε. Άντε, σφιχτούς. Ναι. Ποια ελληνική ομάδα έχει παίξει στην Μπαρτσελόνα με δυο αμυντικούς? Δεν κατάλαβα. Ποια ελληνική ομάδα έχει παίξει στην Μπαρτσελόνα με δυο αμυντικούς? Τι σημαίνει δύο αμυντικούς? Εχθές ο Ολυμπιακός. Στάσου. Τι σημαίνει δυο αμυντικούς? Με δύο αμυντικούς, όπως το ακούς, ρε φιλέ. Με δύο στόπερ. Ναι. Όχι, με δύο αμυντικούς μόνο και 9 επιθετικούς. Ποια ήταν αυτή? Ελληνική ομάδα. Ποια ήταν? Να σου πω την δεκάδα για να καταλάβεις. Πες μου. Φορτούλα. Μάλιστα. Γουερίνο. Δεξί μπακ, ναι. Πέλιος. Ναι. Ιωσήφιδης που δεν ήταν, είχε όλη την πλευρά. Αστάστα. Κλείσε. Κλείσε. Γιατί, ρε. Κλείσε. Ο Ιωσήφιδης είναι αριστερό μπακ. Όλη την πλευρά την παίρνανε οι μπακ τότε. Με πρώτο τον Μπάλα, μετά τον Γούναρ και τον Ιωσήφιδη. Αυτοί οι τρεις ήταν οι μπακ που ανεβαίνανε ψηλά. Ναι. Άστο τώρα. Επειδή δεν έκανε τη βλακία ο Γουερίνο. Να παίξει δεξί μπακ και φάγατε 6-1 στην Μπαρσελόνα. Πήγε να παίξει 2-5-3.
Τι να του κάνει. Και φάγατε 6 γκολ και ήσασταν για 12 και έλεγε ο Λόρα ντοπα και να το διώχνατε. Γιατί τον κυνηγούσε ο Φορόπουλος. Επόμενη γραμμή. Αδιάβαστος. 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 Καλημέρα. 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 Κύριε Ραυτόπουλε. Ναι. Λοιπόν, 4/1/1976. 4/1. Τα πούλμαν είχαν σταματήσει στο Περοκέ και κατεβήκαμε μέχρι το Καραϊσκάκης με τα πόδια. Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι το 20 τα σου του Καραβίτη σφυρίζαν τα δοκάρια του ΠΑΟΚ. Ναι. Και στο 23 έβαλε γκολ ο Τερζανίδης. Ναι. Τα μεσαία γκολ τα έβαλε ο Γιώργος Οκούδας. Ο οποίος ήταν στο κέντρο του γηπέδου και μάλιστα το δεύτερο μετά από απόκρουση του Φουντουκίδη πήγε μπάλα στον Κούδα και ενώ τον κυνηγούσε ο Γλέζος και ο άλλος... Ο Γλέζος πήγαινε σαν και εσένα αργά, ενώ ο Κούδας ναι, έτσι. Έτσι μπράβο. Έτσι, πήρε την μπάλα στον αέρα και πλάσαρε. Ναι. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε το πάρτι. Ναι. Στο γυρισμό όλοι από το Καραϊσκάκης μέχρι το Περοκέ βγήκαν στα μπαλκόνια και χειροκροτούσαμε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ναι. Μεγάλη νύχτα. Ναι, αυτό τώρα είναι της Θεσσαλονίκης Καραγκιοσλίκη. Αυτό είναι της Θεσσαλονίκης Καραγκιοσλίκη. Χειροκροτούσαν τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ δηλαδή που έβαλε 4 εκεί μέσα δεν το χειροκροτούσανε. Χειροκροτούσανε εσένα. Τον πλατιπόδι που ήσουν ο λαός του ΠΑΟΚ. Αυτό θέλετε να πείτε. Το περάσετε και στις επόμενες γενιές. Δεν κάνατε ομάδες και χειροκροτούσαμε τους λαούς. Πριν τον αγώνα ναι. δεν έγιναν ούτε πάρτι ούτε οτιδήποτε. Ήταν έτσι με τα χούντα. Είχε σοπάκι εκεί, δεν τολμούσες να κάνεις παντελόνι καμπάνα και φαβορίτα. Είχε ξύλο, ξυλίκι. 76. Ο ΠΑΟΚ είχε μεγάλη ομάδα, κύριε Ραπτόπουλε. Και ένα πρόεδρο που το διώξατε, εσείς το κυνηγούσατε, ναι. Όχι εμείς, άλλοι. Α, άλλοι. Λοιπόν, έτσι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, εάν ο ΠΑΟΚ πάει για να κερδίσει, θα κερδίσει. Εάν πάει για να κάνει δημόσιες σχέσεις, εσείς ξέρετε που θα κερδίσει. Πάλι θα κερδίσει. Άμα πάει για δημόσιες σχέσεις, θα κερδίσει. Εσείς ξέρετε, κύριε Ραπτόπουλε, που κάνετε δημόσιες σχέσεις. Εγώ! Ναι, εσείς. Και θεωρείτε ότι είμαι άνθρωπος που κάνω καλές δημόσιες σχέσεις. Φοβερές. Και σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα σας ακούμε και θέλουμε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Παοξίδικο μήνυμα, πριν πάμε στη γραμμή. Να ακούσω. Στεφανάρα, αυτή η αισιοδοξία που έχουμε δεν ξέρω αν θα μας βγει σε καλό. Αν δω κέντρο με λιγότερο από 3 χαφ, θα την κλείσω τη TV. Ο φίλος μου Γιάννης. Αν ο κόκκινος ήταν Ιταλός, λέει ο γιατρός ο Ξανθιώτης, ναι. Το επώνυμό του ποιο θα ήτανε. Πώς. Κουτρώνε. Κουτρώνε. Ναι. Γρηγόρη Κουτρώνε. Ναι. Πάμε στον επόμενο Κουτρώνε. Ο γιατρός τον κολλάει τώρα τον. Μη. Ας τον Γρηγοράκι. Γιατί είπε ο κόκκινος μια κουβέντα και τι είπε. Ότι αυτός δεν είναι γιατρός, λέει, είναι κτηνίατρος. Όχι ρε. Κτηνίατρος είναι γιατρός. Γιατρός των ζώων. Πάμε. Επόμενος κύριος. Μάλιστα. Ναι. Έλα φίλε. Γεια σου παιδιά. Νάτος. Λοιπόν, όπου θυμήθηκε το 1976 ο ακροατής, ναι. Εγώ θυμάμαι το 1965. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-4. Πότε? Το 65. Ήσουν. 2 γκολ ο Μποτίνος, 1 ο Σιδέρης, ναι, και ένα ο Γιούτσος. Εκείνο το μάτσο που... όμως είναι περίεργο. Πώς? Εκείνο το μάτσο είναι περίεργο. Ναι, δεν ξέρω τι είναι. Εγώ ξέρω ότι στο 3ο γκολ του Σιδέρη ο Γάλλος ο διαιτής τον φώναξε από 30 μέτρα και τον έδωσε συγχαρητήρια. Ναι. Λοιπόν. Ποιος έπαιζε σέντερ μπακ στον ΠΑΟΚ? Σέντερ μπακ έπαιζε ο Γιακουμής. Πώς να μην βάλει 4 γκολ ο Ολυμπιακός μες στην Τούμπα? Λοιπόν. Γιατί έπαιξε ο Γιακουμής? Γιατί φαίνεται ο πατέρας σου με το Λιτόπουλο ήταν παρεξηγημένοι. Παρεξηγημένοι δυο τους δηλαδή? Όχι δυο τους, με την ομάδα. Ήτανε. Ναι. Ήταν και οι δύο, ναι. Αυτό υποθέτω. Και τι βάλανε τον Γιακουμή να πιάσει το Σιδέρι? Αυτό βάλανε σε τέτοιο. Καλά, πάθετε, τι να σε κάνω τώρα. Ναι, λοιπόν. Τώρα. Και τον άλλο τον, πώς το λέγανε? Όσον αφορά. Το ΠΑΟΚ Μπαρτσελώνα. Ναι, εδώ μέσα ματσάρα. Εδώ μέσα ματσάρα του ΠΑΟΚ. Εδώ μέσα. Ναι. Ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου, ναι. Ο MVP, ήταν ο Γκουερίνος σαν δεξιός όπως το φύλακα. Τον έβαλε ο Λόραν δεξί μπακ. Ναι. Ήταν ο καλύτερος του γηπέδου. Ναι, αλλά εκεί όμως δεξί μπακ. Και έκανε το λάθος να τον βάλει και εκεί. Εκεί ήταν το λάθος του Λόραντ. Ναι. Αλλά... Το κυνήγησαν το Λόραντ. Παρασυρώμενος, ναι. Από την εμφάνιση, ναι.
την εδώ, τον χρησιμοποίησε εκεί. Γιατί εδώ ήταν ο καλύτερος του γηπέδου. Τι παιχταράς ήταν ο Γκουερίνο, τι παιχταράς ήταν ο Γκουερίνο. Έπαιζε ο Κρόιφ με τον Έσκελς τότε στο κέντρο. Τι παιχταράς ο Κούδας. Με τον Κούδα, από την Μπαρτσελώνα. Ποιος ήταν προπονητής της Μπαρτσελώνα. Δεν θυμάμαι. Ο Βάις Βάιλερ. Α, τον οποίο έδιωξε ο Κρόιφ. Εντάξει. Κοντραρίστηκε με τον Κρόιφ και διώξαν τον Βάις Βάιλερ, τον καθηγητή της Κολονίας. Ναι. Τον καθηγητή των προπονητών. Ναι. Τώρα, επειδή σε θεωρώ και είσαι έξυπνο άνθρωπος, ναι. Έχω απαιτήσεις από σένα. Εμένα, ναι. Ναι, έχω πολλές απαιτήσεις. Πρώτα. Και θα σου πω το εξής. Ναι. Η ΑΕΚ ήταν στα τάτσαρα. Προσπαθεί να αποκτήσει ταυτότητα μεγάλης ομάδος. Ναι. Και την ταυτότητα την αποκτάς με παιχνίδια μεγάλα όπως το σημερινό Κωστή. Ναι. Κατάλαβες. Την ταυτότητα ναι. την αποκτάς γιατί είχε μείνει στην 95η θέση. Στην κατάταξη. Τώρα, εάν περάσει, ανεβαίνει επίπεδο διεθνώς. Και σαν ομάδα καταξιώνεται στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Αυτά στον αέρα πρέπει να τα πιάνεις. Μάλιστα. Εντάξει. Γι' αυτό. Αν θες να θυσιάσεις το πρωτάθλημα. Εάν δεν μπορούν. Για το Ιφάκι, κάτω. Εάν δεν μπορούν Κωστή να παίξουν σε κάποια στιγμή δυο παιχνίδια την εβδομάδα. Έχεις ρόστερ να παίξεις δυο παιχνίδια την εβδομάδα. Να παίξουν τσιλίγκα, να αλλάξουν επάγγελμα. Έχεις, ετοιμάζουν για θλάσεις, το λέω εγώ. Έχει, καλός είναι. Έχω πέντε παίκτες που γυρίζουνε. Μόλις πιάσουν τα κρύα, έλα να τα πούμε. Έχω πέντε παίκτες, Κωστή, που γυρίζουνε. Μόλις κάνουν τα παραφλούς από τα ψυχία των αυτοκίνητων. Λοιπόν, γυρίζουν τα δύο τα center back. Ο Ιησούς Χριστός με τον Τζόσιτς. Ναι. Έτσι. Σήμερα η ΑΕΚ έπεσε έναν παίκτη. Ποιον? Το Τζανετόπουλο. Μάλιστα, στόπερ. Το στόπερ, ναι. Σήμερα τον κέρδισε. Άντε να δούμε. Αφήνει παρακαταθήκη για το μέλλον. Έτσι που λες. Όταν οι Άγγλοι βγάζουν 70 παιχνίδια το χρόνο, αυτά εδώ τα κουνάβια, αν δεν μπορούν να βγάλουν 40, να αλλάξουν επάγγελμα. Ετοιμάσου για θλάσεις, επόμενη γραμμή. Ετοιμάσου για θλάσεις. Δεν παθαίνει τίποτα. Το μάνταλο ετοιμάσου τώρα, περίμενε. Τον έφαγες, δεν παθαίνει τίποτα. Τώρα θα δεις μέχρι. Να σκάζει, δεν παθαίνει. Ναι, το Αγίου Νικολάου κατάρρισε. Δεν παθαίνει κανένας τίποτα. Καλά, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Δεν θες. Εγώ θέλω, δεν θέλω. Όχι από Κορδελιό. Τι λέει. Καλά, έτσι. Καλημέρα, Γιάννη. Γιάννης μέσα είναι, ναι. Ας το Γιάννη, ρε, πάνε γρήγορα, ρε. Βάλε Δευτέρα, Τρίτη. Μη φωνάει το παιδί, ρε. Πες τα ρε, αγόρι, να πούμε. Αυτός ο Ραπτόπουλος όλο γκρινιάζει. Ρε, Στέφανε, έλα, τι το πότσε σήμερα αυτό να πάλι, ρε, κανένα ουίσκι, και μας έχει κάνει... Ναι, ρε. Μην το πότσε, ρε, μην πίνεις, δεν σου πάει. Τι πάνε, ρε, φίλε, στο θέμα μας τάπριξες, τελείωνε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Φύγε, αργώσεις. Οδηγάς Πολωνές, δικαλία στο βδέντα. Πάμε επόμενη γραμμή, κάτσε ρε Μαρμίτα εσύ. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μαθήματα ιστορίας στο Μετρόπολη. Ναι ρε Βλάχο, εξή παρηγύρισες τον πόντο που πήρες εκεί. Ακούσε με. Ετοιμάσουμε τον Καρακίνο να φας παπάρα με γάλα. Τρώγανε παπούλιο. Εγώ Νίκο έκανα ό,τι μπορούσα φίλε. Πάνε ρε κάπου να έχεις καλή γραμμή κι εσύ. Άσε κατσίκες εκεί πέρα τώρα. Κάπου τα βιβλία τη Ελλάδα είσαι, τι κάνεις. Εγώ πήρα τηλέφωνο για να πω αυτά που θέλω εγώ, όχι αυτά που θέλεις εσύ. Εκεί είσαι, μη κουνιέσαι. Πες το. Εντάξει, πήρα τηλέφωνο να πω αυτά που θέλω εγώ, όχι αυτά που θέλεις εσύ. Μην το πεις και τρίτη φορά. Λέγε. Είσαι αναγκασμένος όλες σου οι εκπομπές να ξεκινάνε με την ΑΕΚ. Και ξέρεις γιατί. Γιατί σε γατώνει. Γιατί έχεις καταλάβει ότι ο μοναδικός αντίπαλος του ΠΑΟΚ που μπορεί να του στερήσει πρωτάθλημα στην ουσία είναι η ΑΕΚ.
ναι. Και ποντάρεις και λες ιστορίες, ναι. Για κούραση, για θλάση, ναι. Γενάρης, Αϊνικόλας. Σε τρεις αγωνιστικές η ΑΕΚ θα είναι 7 βαθμούς μπροστά. Νίκο, αλήθεια. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Αλήθεια λες τώρα. Η ΑΕΚ θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ και θα φέρει και ένα χ με το Πανιόνιο και θα είναι 7 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ ποιον θα κερδίσει δηλαδή, κανέναν? Όχι, φυσικά, ποιον θα κερδίσει, τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ? Έλα ρε Νίκο, σε παρακαλώ τώρα, τι είναι αυτά που λες? Σοβαρός άνθρωπος είσαι. Τι είναι αυτά που λες, δεν Στέφανε, πλάκα μου κάνεις. Εγώ εσύ με κάνεις πλάκα. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ μέσα στο ΆΚΑ ή στο Φάληρο? Γιατί δεν μπορεί. Ορίστε! Δεν μπορεί. Εσύ πώς το κόβεις να μπορεί? Μπορεί. Επειδή κέρδισε όλα τα λιμά με 0.5. Επειδή κέρδισε το κολλητό το Πανουριά 4-0. Το Πανουριά. Για να δούμε, δεν ξέρεις. Τι να ξέρω ρε φίλε, τη Σμύρνη δεν κατάφερε να κερδίσει τη Λιβαδιά. Καλά Νίκο μου, καλά. Το καταλαβαίνεις, σου λέω, έπαιξε με 7 λιμά και έχει 15 βαθμούς. Και εγώ πήγα Τρίπολη, πήγα Ξάνθη, πήγα Γιάννενα, έπαιξα με τον Ολυμπιακό και είμαι μόνο ένα βαθμό πίσω του. Και βρίσκει με τη Μίλα στο Σαν Σίρο, αυτό γιατί δεν το λες? Τι να τα πω τώρα, τι να σου πω, τι ξέρω από Σαν Σίρο αυτή ρε φίλε. Αφού φωνάζει τον Ραπτόπουλο, λέει ας τα πανηγύρια στο Σαν Σίρο, θα κάνεις... Άσε ρε τον Ραπτόπουλο τώρα πουλάει παραμύθιο, ο Ραπτόπουλος κάνει τη δουλειά του στο φανάκι. Ο Ραπτόπουλος κάνει τη δουλειά του καλύτερα, το καθένα είναι γάτος. Εντάξει, πουλάει καλά, ξέρει τι πουλάει ο Ραπτόπουλος. Ξέρει πώς να κάνει τους αεξίδες όλους να τον ακούνε, γιατί είναι αυτός που είναι, εγώ τα λέω τα δόντια. Το θέμα είναι ότι έχει καταλάβει ο Ραπτόπουλος ότι ο μόνος μπορεί να στερήσει πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ είναι η ΑΕΚ. Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω? Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά τώρα τι θα ο γίνει. Ο ΠΑΟΚ έχει μάθει από Έστερ Σούντα, από Φιωρεντίνα, από Europa League. Δεν ξέρει πώς είναι τα Σεντόνια. Δεν ξέρει πώς είναι το Σαν Σίρο. Δεν ξέρει τι είναι Μίλαν, τι είναι Ρεάλ. Τι είναι να μην χάνεις στο Champions League. Τώρα εγώ δεν μπορώ να απαντήσω εδώ σε τίποτα. Αυτός με τον Ακροπότα με έπαιξε, τι να πει? Τι να πω εγώ, εγώ παραπέτει να πω εγώ, με πριγουρδέζει. Άστο τώρα. Τριανδρία να πούμε, Μουδανιά Τρίγλια και Οδυσσέα Κουρδελιού. Παραπέρα που να παίξω εγώ. Πέρασε και Ατλέτικο ρε φίλε, όμως εντάξει. Καλά εντάξει τώρα όμως εσύ είσαι Ατλέτικο, ναι. Δευτέρα που θα παίξουμε τον Ατρόμητο, επειδή το παιχνίδι είναι 4-0, στο λέω εγώ από τώρα γράψω. Και επειδή στο Φάληρο το βλέπω. Στο Φάληρο το βλέπω να μην τελειώνει το παιχνίδι. Μια χαρά θα τελειώσει, δεν θα ανοίξει και θα μου αρέσει εμένα αυτό να πάρει και από μείον 3 ο καθένα. Δεν θα ανοίξει και ρουθούνι. Και καλά. Θα είμαστε μια χαρά τη Δευτέρα το βράδυ, πρώτοι, ωραίοι, κύριοι. Και θα περιμένουμε το ΠΑΟΚ μετά να έρθει με ανοιχτές αγκάλες. Έκλεισες. Φιλιά, είδομε. Έχει ψωμί. Ξέρεις αν στον ΟΠΑΠ στους αγώνες μπάσκετ ισχύει το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα σε περίπτωση παράτασης ή παίρνει της ανισοπαλία και κάνεις το δελτίο? Απάντα ρε που παίζεις μπάσκετ εσύ. Όχι. Νομίζω στον ΟΠΑΠ έγινε όπως και σε εταιρείες στοιχημάτων τις διαδικτυακές. Δηλαδή νομίζω ότι συμπεριλαμβάνεται και η παράταση στον καθορισμό του αποτελέσματος. Μάλιστα. Ρε εσύ λέει ράπ με, γνωρίζω. Με τον κατανόμαστο δεν λέγατε ότι από τη Λάρισα και πάνω ο Σαββίδης παίρνει την ΕΠΟ και ο Μελισσανίδης. Εδώ λέγανε 6 μήνες πήραμε την ΕΠΟ. Όταν λες παίρνω την ΕΠΟ, παίρνεις και τη διαιτησία. Τα άλλα όλα, αν στραφούν ανάποδα, φταίνε αυτοί που είναι στην ΕΠΟ σήμερα. Από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο. Είσαι φάουλ. Λοιπόν, χαζολογάν και χασκογελάν και βγάζω σέλφι 8.000 με τους παίκτες. Αυτό για τους παίκτες είναι, λέει, ντόπα. Είναι δεν βαριέσαι και να χάσουμε αυτοί πάλι σέλφι θα βγαίνουν. Το δεύτερο. Ο άλλος λέει, το σημερινό ήταν για να κάνει το κομμάτι του Ιβάν και ο Γιωργάκης που κάναν το γύρο μέσα στο γήπεδο. Ποιος ο λόγος, αναρωτιέται ο 909. Και ο άλλος λέει, φτάνει με τις αναμνήσεις το 60 και το 70. Και εγώ θυμάμαι. Ναι, είχαμε δύσκολα. Και εγώ θυμάμαι το 2004 το τάλιρο του ΠΑΟΚ με την κολάρα του Καστίγιο και από τους τρεις μάγους. Αλλά πάνε, τελειώσαν όλα αυτά. Αναλύστε τις ομάδες όπως είναι σήμερα και αφήστε το παρελθόν. Καλημέρα, φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Έλα. Εγώ που είμαι Ολυμπιακός και έχω παίξει με τις μεγάλες ομάδες, μπορώ να μιλήσω τέλος με την Τρίγλια που τον λέγατε. Τρίγλια. Εσύ μπορείς να μιλήσεις και ένα λεπτό παραπάνω σε δουλειά. Ναι, πες. Πάρε και 40 λεπτά. Χαρίλαος Ολυμπιακός. Ναι. Χαρίλαος Ολυμπιακός. Χαρίλαος. Γεια σου, ρε Χαρίλαος. Χάρη σε φωνάζουν, πώς σε φωνάζουν? Όχι, Χαρίλαο. Χαρίλαος, πες το. Χαρίλαο, λέγανε τον παππού, του παπά σου. Ναι. Βέβαια. Πότε γιορτάζει ο Χαρίλαος? Του Αγίου Χαρίλαου. Του Χαράλαου. Δεν έχει γιορτή, δεν έχει γιορτή. Του Τρικούπη. Πότε είναι? Δεν έχει γιορτή. Δεν έχει γιορτή ο Χαρίλαος. Όχι, είναι γιορτή. Όχι, δεν είναι οικονόμα του Χαριλάου, λοιπόν. Μαζί με το Χαράλα. Ο Χαρίλαος δεν πουλάει η μάπα του. Πάμε. Δεν πουλάει, ένα δυο άτομα είμαστε, τι να πουλήσει. Λοιπόν, η ΑΕΚ σήμερα έκανε μεγάλη εμφάνιση. Μπράβο για την ΑΕΚ. Ήθελα να κερδίσει πραγματικά, μπορούσε να κερδίσει. Ήταν άτυχη σε κάποια πράγματα, είχε κάποιες φάσεις. Τώρα όσο για την Κυριακή, αν ο ΠΑΟΚ δεν παίξει σφιχτά, είναι δύσκολο, θα χάσει πιστεύω. Για μένα πρέπει να παίξει 5-3-2, συμφωνείς? 5-3-2 να παίξει.
Θα σας πω το σύστημα. Πες το σύστημα. Ρέι, Μάτος Λέοβατς, Βαρέλα Σαμπράνο Κρέσπο, ναι. Τίμιροτ, Σάκοφ, Κάτσε, ναι. Και μπροστά Πέλκας Τζάλμα. 0-109 μέρες είναι αυτή. Αυτό όλα εδώ, άμα χάσει ο ΠΑΟΚ με αυτούς τους 11, είναι ο προπονητής δεν μπαίνει στο αεροπλάνο, φεύγει κατευθείαν για τη Ρουμανία, ναι. Εξορία να σπάει πέτρες. Στα γκουλάκ. Ναι. Εγώ περίμενε. Να βάζα και ένα ταλιράκι σε αποβολή Μάτος με 3-5-2 και full back το Μάτος. Ναι. Πάει στο κουμπάρι. Ο Μάτος υποσχέθηκε σε φίλο μου ρεπόρτερ να κάνει γκολ γιατί λέει ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού είναι κοντός. Τραγούδα εσύ από εκεί. Τραγούδα με το Κούτρι συμφαγώθηκε. Λύσαξε ο Κούτρι. Νικολάο Ανδρούτσου Κούτρι 50 ο Βαγγέλης. Λέγε φίλε, λέγε. Συμφωνώ με τον Αριανό. Ο τέτοιος ο Κούτης έλεγαν σήμερα στο Σπόρ 24 ότι η Μπενφίκα τον κοιτάει που είναι κακό. Άσε ρε τον Αυτόπουλο τώρα με τις μπάλες και τα λέει να πούμε. Άστο να λέει. Θα πάρει μπακ να μαρκάρει τον Κούτρι. Καλά, καλά, καλά. Και για το Σάντζες του Άγιαξ έλεγε. Για το Σάντζες λέει τι είναι αυτός ο κοντός ο μαύρος. 50 εκατομμύρια η Τότεναμ. Εντάξει, δεν είναι. Δεν παίζουν μπάλα αυτά. Τώρα τον Κούτρι ρε φίλε θα πάω τον κόκκινο να τον μεθύσω. Να σκάσει 20 εκατομμύρια θα φύγει μετά. Θα φάει 4 χέλια, θα πιει 4 κιλά ρε. Θα το μεθύσει, ναι, τον Κούτρι. Και να πω τον κόκκινο, έλα εδώ ρε κόκκινο με την πλατιπόδα σου. Πάμε 5 φορές να περάσει τον Κούτρι. 5 φορές. Θα τον περάσει 2 οπωσδήποτε. Τι λες, εγώ αν ήμουν ασέρ Τάκης Λεμονής, αυτή τη στιγμή θα τον έβαζα εξάρι μαζί με τον Ρωμάο τον Κούτρι. Αλλιώ κάθα του έκανα. Θα μου άρεσε πολύ ο Κούτρι. Εξάριρε. Εξάριρε. Δεν μαρκάρει. Τι λέρε. Δεν το προλαβαίνει να το δει, δεν μαρκάρει. Όποιο θέλει τον περνάει τον Κούτρι. Καλά τραγούδα. Τσιγκί, τσιγκί, μπελ, τσιγκί. Γιατί ο Κούτρι ήταν ωραίο ω κόφτη. Ω εσωτερικό μάλλον. Δεν κόβει ρε ούτε μακαρόνια. Εξάριρε θα τον έβαλε τον Κούτρι. Δεν μπορεί ο Κούτρι να παίξει άμυνα ρε. Δεν το κόβει όσο θε. Όσο εσωτερικό χάρτη. Δεν μπορεί ρε να παίξει. Τι να παίξει. Οχτάρι μπορεί να παίξει. Οχτάρι μπερδεύτηκα ρε. Αυτό θέλω να πάω να μιλήσω. Εξάρι με τον Ρωμάο, ρε φίλε. Ναι. Οχτάρι να παίξει ο Κούτρις στον Ατρόμητο, στον Ατρόμητο στην Τρίπολη θα διαπρέψει. Πάμε παρακάτω. Κοίταξε να δεις. Ολυμπιακός. Δεν είναι μεγάλο παίκτη ο Κούτρι, δεν το καταλαβαίνει αυτό. Κορυφαία αριφάτα έχει ο Ολυμπιακό και θα έχει κορυφαία. Αριφάρτε και φορτώνει. Κοίταξε, για μένα πρέπει να παίξει ένα αριφάρτ. Και στο ζόρι πάνω μπορεί να μπει και ο Εμενίκη να το κάνει με δύο φορ. Α, τον Εμενίκη εκεί που βρίσκεται να πάει στη ζούγκλα τίποτα και να κυνηγεί κανένα ηθαγενή να πει. Ο Εμενίκη είναι πεθαράδρο, Βασίλη. Εντάξει, να μιλήσει. Θε να σε πω τώρα μια ενδεκάδα να περάσει τον Πάοκ. Παίζει να πω κι εγώ. Θα πει, ο Μάρ δεξιά παίζει. Παίζει. Λοιπόν, βάλει δύο στόπερ. Νικολάου, Παπίση, είσαι ο Μαύρος. Πω, έτσι, έτσι, αυτό. Αριστερά σε μπα. Έτσι. Κούτρις, Ρωμάου, ο Τζίτζα. Ναι. Τελειώσαμε. Αριστερά Μπένα, Σαριφάρτ και δεξιά Καρσελά. Τελειώσαμε. 4-3-3. 1-3 το σκορ. Τραγούδα εσύ, Ραπτόπουλο. Να πω εγώ τη δικιά μου έκπληξη. 1-3 το σκορ. Τραγούδα όσο θες, Ραπτόπουλο. Ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ δεν τον κερδίζει. Τραγούδα όσο θες. Δεν τον κερδίζει. Εγώ σου είπα μια ενδεκάδα. Αν ακούει σκορ, ο Σερτάκης. Σκορ 2-2 με υπερπροσπάθεια του Ολυμπιακού. Στο λέω από τώρα. Στο λέω από τώρα. 2-2. Εγώ λέω ότι πρέπει να παίξει με τον Πρωτό, τον Φιγκέρα και τον Κούτρι, τον Νικολάου και τον Σισε, Ρωμάο, ο Φόε Φορτούνης, Σεμπά Πάρντο. Και ένα Σαριφάρντ. Ποιο λογικό είναι αυτό. Αυτό είναι πολύ δυνατό γιατί θα σε πω κάτι. Ο Ολυμπιακός έχει παίκτες οι οποίοι έχουν ποιότητα. Μπορούν να έχουν, δηλαδή μπορούν πιστεύω να σπάσουν την άμυνα του ΠΑΟΚ αν είναι κλειστή. Δηλαδή ο Πάρντο έχει ένα μένο σε μπα να πάρει κανένα παραμάζωμα, κανένα στημένο με το Φορτούνι. Είναι εξτρέμ τώρα αυτή από αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός, ρε φίλε. Εντάξει, φίλε, μην κάνει σχέση στον πατέρα μου. Δεν είναι μοιραλάσκητα εκεί που λένε ότι σαν το μοιραλάσκητα. Αλλά λέω, ρε φίλε. Δηλαδή ο Πάρντο και ο Σεμπά. Άμα πάνε σε ένα μπαρ και του πούνε ότι παίζουν εξτρέμ, θα του πιστέψουν οι μπαργούμαν. Ξέρω εγώ μπορεί. Γεια σου φίλε, επόμενη γραμμή. Καλή νύχτα. Γεια σου ρε Χαρίλα. Άμα η μπαργούμαν ξέρει μπάλα, θα πει όχι. Έλα φίλε, ναι. Έλα, καλημέρα στην παρέα. Γεια σου φίλε. Χωστή, έκανα εικόνα τον κόκκινο μέρα μεσημέρι με τον Κούτρι να του βάζει το Χαφτατζόγλιο να περάσει τον Κούτρι. Και στην τέταρτη προσπάθεια σε ρωτάει, Χωστή, έχω μία ακόμα. Βάζει στοίχημα. Για το μάτι της Κυριακής, εγώ δεν ξέρω, δεν ακούω από κανέναν, λέει ότι αυτό το φάντασμα που έχουμε για δεκάρι τον Κατουρί, δεν ξέρω άμα είναι χειρότερο από κάποιον Τόνι Κονζάλης που είχαμε αυτή τη στιγμή. Δεν τραβάει το παλικάρι. Δεν τραβάει το Κατουρί, δεν πρέπει να παίξει. Δεν πρέπει. Ακριβώς αυτό με θέλω να πω. Κάνει πέλκα βάζει αυτό το παιχνίδι. Ωραία, αυτό που πατάει θέλω και να περιοχή. Πω. Που πατάει και περιοχή. Στην άμυνα πίσω, όχι Βαρέλα. Όχι Βαρέλα. Κρέσπο με Ζαμπράνο, Μάτος και Λέοβατς, και εντάξει δεν γίνεται αλλαγή. Τσίμιροτ μαζί με το Μαουρίσιο
Μπροστά του ο Πέλκας, δεξιά Τζαλμά Κάμπος. Δεξιά Τζαλμά Κάμπος και αριστερά ένα από τα δύο πεθαμένα ή το Μάχη το Βιερίνια. Ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο πεθαμένα. Και γιατί, γιατί να μην βάλω το Λιμιό που δεν είναι πεθαμένο. Και να βάλω τα πεθαμένα. Έλεγα, αλλά... Γιατί. Και... Όχι, να έχω αλλαγή τα πεθαμένα. Γιατί τα πεθαμένα αξίζουν λεφτά και πρέπει να παίξουν. Δεν είναι ότι αξίζουν λεφτά. Πληρωμένα είναι ότι δεν μπορούν να πάρουν. Είναι προσωπικότητες όπως και να έχει στα ντέρμπι, θες να έχει και την προσωπικότητα. Δεν είναι προσωπικότητα. Στο ντέρμπι μέσα στο Καρεσκάκι θέλει τρέξιμο και καθαρό μυαλό. Το Βιερίνια προχθές με τη Λαμία ανήλα τη μια φάση. Πήγαινε η μπάλα να βγει πλάγιο και σταματούσε, ξαναξεκινούσε, σταματούσε. Δες και ατροφία τον έκανε. Τι να πούμε. Ο Ραπτόπουλος έχει δίκιο. Αυτά έχει σέβε τα Βιερίνια. Θα δει τα Βιερίνια. Το δόγο το Βιερίνια. Όχι. Χωστή είμαστε... μπορεί να παίξει. Άιντε. Μπορεί να παίξει. Δεν είναι ότι δεν θα παίξει τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, ο Κατουρίνα. Βρε άμα φουλάρει ο Βιερίνια τώρα, σπριντ και τέτοια, πάρ τον και αυτόν κάτω με θλάση. Γέρος. Γέρος είναι. Θλάση θα πάθει. Ξέρει ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια είναι έξυπνος. Αυτή λέει στιγμή, άμα φουλάρω, έξυπνος είναι. Άμα φουλάρω, πάω στα ένα μέρα και τα λοιπά, την έπαθα τη θλάση. Έξυπνος είναι. Αλλά και εμείς δεν τρώμε κουτρόχορτο. Κάτι τελευταίο. Κάτι τελευταίο. Αυτή τη στιγμή, Κωστή, αν σε έλεγα. 50 εκατομμύρια θα φύγει. Να σκάει. Πάμε επόμενο, καλημέρα. Να σκάει. Δεν τρώω κουτρόχορτο. Να σκάει. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και θα πει και ο Κούντι άλλα την άποψή του. Σαν εξή που ήρθε εδώ ο φίλο μα. Λέγε φίλο. Θέλω να πω δύο λόγια για Χιμένεθ και για το μάτς τη Κυριακή. Ναι, πε. Δεν τα βλέπω όλα τα μάτς, αλλά είδα το μάτς τη ΑΕΚ στον Αστέρα και στην Ξάνθη. Βάζει τέσσερις μπροστά να μην λέμε πολλά και δύο αμυντικά χαφ. Αυτά τα δύο αμυντικά χαφ πού να κρατήσουν, δηλαδή άμα σου βγάλει τέσσερις παίκτες στο κέντρο τι θα κάνουν, πού να κρατήσουν. Μιλάς για το Χιμένεθ πότε. Στο μάτς Αστέρας και Ξάνθη. Ναι. Κατεβάζει αυτό το σύστημα ρε ο Χριστοδουλόπουλο, ναι. Αραούχο το... Δεν πήρατε χαμπάρι λοιπόν, πολύ ωραία το λες. Ότι η ΑΕΚ σαν γλεύτρα είναι καλύτερη στη δημιουργία έχει θέμα. Σήμερα αμυντικά σαν κλέφτρα πήγε. Να κλέψει το πορτοφόλι τη Μίλαν. Τα δύο αμυντικά χαφ ναι. Δεν μπορούν να τη βγάλουν. Δεν έχει δύο Ντάμπιτς εκεί να πει ότι θα τη βγάλει. Ναι. Και αναγκάζει το Μάνταλος όπως λες, πάει, έρχεται κλπ. Κομμένει στα δύο. Σήμερα που έβγαλε τον επιθετικό και κατέβασε τέσσερα άτομα στο κέντρο. Είδε τι ώρα έκλεισε. Πήρε μια χαρά. Είδε τι ώρα έκλεισε. Αποτέλεσμα. Έτσι. Πήρε αποτέλεσμα. Για έλα το Γουδί. Αυτό για το Χιμένεθ. Για την Κυριακή να πούμε τώρα. Γιατί λέτε να ένα αεξή που είναι στο στούντιο εδώ, δικό μα άνθρωπο. Μοιάζει μα λίγο Χιμένεθ, λίγο Μουστάκα, λίγο Γκούντι Άλεν, λίγο Ρόμπι Βίλιαμ, μια μίξη. Να σου πω λίγο για την Κυριακή. Αυτοί οι προβληματισμοί με τα ονόματα συμβαίνουν και στην ΑΕΚ. Δηλαδή πήγε να εμπιστευτεί, πολύ σωστά το λέει ο κύριο, πήγε να εμπιστευτεί άλλα χαφ, δεν το έκατσε ο Γιώχανσον. Ναι. Μια ο Σιμόες κάτι παθαίνει. Μια ο άλλος κάτι παθαίνει και αναγκάζεται και παίζει υποτίθεται επιθετικά. Για να αφού παίζει με δύο χαφ μονίμως. Ναι, πού να την βγάλεις. Πες το ότι ο Τσιγκουναράς ο Μελισανίδης δεν τον έχει φορτώσει με χαφ. Πέστε το κι αυτό. Πάνω. Θα σας κάνει την αγία σοφιά. Για την Κυριακή, για το Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ. Μ' ακούς. Ναι. Για το Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ. Μιλάς για Βιερίνια και ΜΑΚ. Ναι, Μάτος. Για Βιερίνια και ΜΑΚ. Και τα αυτούς τους δύο, ναι, αυτούς τους δύο θα βάζα κι εγώ. Ο Πρίγκιβιτς είναι βαρύς, δεν μπορεί να κάνει διαδρομές κλπ. Για να το πετύχεις αυτό, έχεις μια διακοπή 10 ημερών, 15. Και έχεις και το ΜΑΚ της Λαμίας και άλλη μια εβδομάδα. Έχεις τρεις εβδομάδες μπροστά σου. Ξέρεις τι κάνει ο μεγάλος ο προπονητής. Φωνάζει και το ΜΑΚ και το Βιερίνια 21 μέρες πριν. Και τους λέει την άλλη Κυριακή, δεν θα τους χρειαστείς, μόνο Λαμία έχεις. Την άλλη Κυριακή θα παίξετε στο Καραϊσκάκι. Και άμα είσαι και πολύ μάγκας, φωνάζεις και τον Πρίγιοβιτς. Και τους λες ότι από τους τρεις ή δύο θα παίξουν. Καλό το έργο σου, καλό το έργο σου. Έχει μα δράκο όμως. Τρεις έχει δράκο. Πριν. Αύριο τι να τους πεις. Έχει δράκο το έργο. Και ο δράκος, και έχει το δράκο το έργο. Γιάνκο δράκο. Κλείσε. Μη Βίρνα. Πάμε. Πες μου Γιάνκο. Πάμε. Δράκο. Λοιπόν, έχει δράκο. Ο δράκος λέει ότι είναι πτώμα ο Βιερίνια και ο Μακ. Ναι. Είναι ντεφορμέ. Mm. Και ότι στη μεγάλη φόρμα του Πρίγιοβιτς, που θέλουμε να τον πουλήσουμε κιόλας, αν θέλουμε να παίξουμε με 3-5-2, έχουμε τον Πρίγιοβιτς και τον Πέλκα. Τελειώσαμε. Καλός ο δράκος, πετυχημένος. Επόμενος, ο Πέλκας είναι η μάνα
του δεύτερου σέντερ φορ. Ξεχνάμε τον Πέλκα, ρε φίλε, και είναι φορμαρισμένος. Είναι ο δεύτερο σέντερ φορ. Ο μεγάλη κίνηση σέντερ φορ. Βρείτε να του φέρουν την μπάλα κοντά στην περιοχή, να σκάσει την τρίπλα κοντά στην περιοχή. Στο καρόβαλο. Απόξω δεν είναι για να μπαίνει μέσα. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Ναι. Έλα, boy. Έλα, boy. Τι κάνουμε. Καλά, boy. Λοιπόν, τρία πραγματάκια να πω. Ναι. Πρώτον, για τον Βροντόφωνα εκτή που πήρε πριν και λέει ότι ο Πάοκ έκανε γκέλες με Λάρισα κλπ. Να μας πει πως πήρε αυτός ο βαθμός με κάτι απρόμητος, κάτι πέναλτι εκτός περιοχής, πως να κάνει φάουλ. Γιατί η ΑΕΚ εκεί είναι στη βαθμολογία με σπρώξιμο πολύ, όπως και ο Γάβρος. Τότε ο κύριος Μελισανίδης έλεγε ότι του κυρίου Σαββίδη είναι καλύτερος, κύριε. Είναι καλύτερος Χαλίφης μάλλον. Τέλος πάντων. Για το εσείς τι άγοραζε τις ενώσεις, δηλαδή. Δεν το κατάλαβα. Εσείς παίρνατε τις ενώσεις για να πηδάει ο άλλος ο Χαλίφης. Από ό,τι φάνηκε. Άρα είστε τα γάρια με άλλα λόγια. Και τα γάρια λοιπόν, ο πρόεδρός σας, ο μεγαλωμένος Κώστας, αυτό μου λες. Δεν το πάω, εσύ το λες. Εγώ δεν. Πόσο τα γάρια είμαστε. Όχι, εσύ το λες, φίλε. Όχι, εσύ το λες. Μια κουβέντα είπες καλησπέρα, εσύ το λες, φίλε. Να ξέρεις. Εσύ το λες. Ο πρόεδρος σας είναι τα γάρια. Καλησπέρα, επί το παιδί, εσύ το λες. Συνέχισε, ρε φίλε. Συνέχισε. Δεν υπάρχει αυτό ο λαπτό. Αυτό το πε, ναι, είναι τα γάρια ο πρόεδρος του παιδί, είπε καλησπέρα. Μα είπε τη ενό. Ναι, τη ενό. Καλησπέρα, είπε το παιδί. Λέγε, φίλε. Λοιπόν, το πόσο τα γάρια είμαστε φάνηκε σήμερα που περισσότερα ακούστηκαν οι Βαν Σαββίδη, ο παραπάω κολέ. Δηλαδή δεν πήγαμε σήμερα να κάνουμε φορμάρισμα την ομάδα των Ολυμπιακών, πήγαν να φωνάξουμε για τον Ιβάν και τον Πιτσιρίκο. Προμούσε το πράγμα εκεί πέρα μέσα, με δυγκόμενες ήμασταν. Καλά είναι. Δεν έβλεπε άντρα εκεί πέρα μέσα. Και τι έγινε. Σιγά το πράγμα. Και τι έγινε. Πάμε στο Μαρκίζ, για μένα φωνάζουμε σε θέματα του ΠΑΟΚ. Γιατί να μην πάμε, πάμε. Έλα στην Παρμίτα, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε. Τέλος πάντων, κάτι τελευταίο να πω χρόνια πολλά στο Πλασματάκι. Που αγαπώ. Κλασματάκι. Ναι, ναι, είναι η κοπέλα μου. Τι είναι το Πλασματάκι, φίλε, δεν κατάλαβα. Η κόμενά του είναι, ρε φίλε. Έλα ρε φίλε με τα σάλια τώρα που έχει κάνει. Πώ το λένε το κομμενάκι, πώ το λένε. Πώς το λένε. Ελευθερία, ελευθερία. Την ελευθερία. Πού μένει η ελευθερία, φίλε. Καλαμαριά είναι. Με τη μαμά τη. Μια χαρά είναι. Καλαμαριά. Μόλις την πάρει μαζί σου και αρχίσει και κλάνει, ξέρει που θα πάει το πλασματάκι. Και δεν έχει πληρώσει το ρεύμα. Και δεν θέλει. Άντε, γεια σου, φίλε. Άντε να εκεί πέρα στο Σολομονίδη δεν αφάτε κανένα φιλέα τον κύριο Σνέρε. Τι πλασματάκι όταν θα συζήσει μαζί τη. Τα μάτα, ρε. Γιατί να συζήσει, ρε. Ναι. Πιτσιρικά, να στο να σμπρώχνει τώρα. Ναι. Άιντε, ναι. Σμπρώχνει και το λε πλασματάκι. Καλά κάνει. Το πλασματάκι πε του φίλε στα 40. Όταν θα αρχίσει η κορέγκα να πούμε στα δόντια εκεί. Κορέγκα εκεί, μασέλα, κλάτσε να πούμε στον Ιρομπότηρο και δώσε πόνο μετά. Κλάτσε. Το καρακιώσει τι λέει. Καλημέρα. Στην επόμενη κορέγκα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι ωραία φωνή, ρε φίλε. Εγώ είμαι. Φωνή λοιπόν, λαμογιού έχει. Ναι. Ναι, έτσι ακριβώς. Λες και ρίχνει το κουβέρτα ζάρια μου. Λοιπόν, πρόσεξε. Λοιπόν, χτες Ολυμπιακός. Πάμε πρώτα να πιάσουμε τους γάβρους. Λοιπόν, εγώ είμαι Παοκτζής. Λοιπόν, ο Μαρινάκης την έκανε την μπάζα. Ρέτσος, Champions League. Τώρα τα γαβράκια σφωνάζουνε. Θα συνηθίσουνε κι αυτά. Θα φταίω που μείνεις τώρα, ναι. Ναι, δεν με νοιάζει τίποτα. Βάλα και τον παππού εκεί με τους όμκους. Εγώ ξέρω ότι ο Βαγγέλας την αρπακτή την έκανε και από τα 50 τι έδωσε τα 10. Η ερμηνεία του Κομίνη, ποια είναι το όρισμα του Κομίνη, ποια ερμηνεία δίνεις εσύ. Η ερμηνεία του Κομίνη, ποια είναι. Ναι. Κομίνης μια χαρά τον πάει τον πάω. Αφήστε τους γιατί ρε παιδιά, κλαίω γέρος κάτω. Και που, γιατί κλαίω γέρος κάτω. Και που δίνουν τα σφυριγματάκια και είναι κάποιοι άλλοι κοντά μας να πούμε εντάξει δεν μιλάμε, ακόμα δεν έχουμε μιλήσει. Εμείς λοιπόν, είμαστε τόσο ωραίοι στην προπαγάνδα και οι άλλοι κάτω είναι, μας μιμούνται αλλά δεν μπορούν να μας πιάσουν. Λέμε ότι ο Κομίνης λέει δεν είχε σφυρίξει το ολοκάθαρο πέναλτι υπέρ του Κρέσπο όταν μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ τον κρέμισε ο Σιμόες και έβαλε ο ΠΑΟΚ το κάλπικο γκολ. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχω χάσει τέτοια. Λοιπόν. Πάμε τώρα στους αεξίδες. Χαίρομαι. Όταν ο Κομίνης στο δεύτερο λεπτό στο Βόλο ήμουνα, τράβηξε στη γωνιά και δεν τον έβγαλε, δεν το γράφουμε εδώ σήμερα εμείς. Αλλά τέλος πάντων. Δεν ασχολούμαι. Αυτά είναι πολύ μικρά να σπουδάσουμε. Όλοι φωνάζουν. Ακούω φωές, εμφωές, τα αυτιά μου έχουν χρόνια. Τι να σου πω. Αυτό ποδοσφαιρικά λέγεται λαϊκισμός και δεν θέλω να το πάμε εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα στους αεξίδες. Μελισανίδης θέλει να πάρει τα άλλα 5 εκατομμύρια από το Europa League. Αυτό και μετά φαίνεται. Όπου πάει. Άντε μπράβο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι να το κάνω να περάσω στο Europa League και να φτάσω μέχρι εκεί, μέχρι ένα γύρο, δύο, το πολύ. Λοιπόν, γιατί θα σκάσουν και τα Champions League μετά κάτω και τελειώνει. Υπόθεση τα έχουμε ζήσει. Εμείς τόσα χρόνια που χτυπιόμασταν σαν άρες να πάμε στην Ευρώπη γιατί γουστάρουμε τις εκδρομές για άλλο λόγο. Ναι. Λόγω της εγκεφαλικότητας της μουρλής που έχουμε μέσα. Δρόμο, ναι. Άτσι, μπράβο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Τώρα,
θέλω, εγώ χαίρομαι που ο Μαρινάκης έχει καταλάβει ότι έχουν αλλάξει τα κόζια. Ναι. Και περιμένει να δει αν θα τα ξαναπάρει κάποια στιγμή πίσω ή όχι. Μα περιμένει τη Νέα Δημοκρατία αυτός ο Μπουργκάς. Ναι, ναι, το ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν. Πόσο ήμουν πάμε. Ακόμα. Άσε που θα ξαναβγεί ο Τσίπρας. Ο άλλος γιατί ο άλλος κάνει... το βλέπει εξωγήινος. Ο Βαγγέλας κάνει χοντρές αρπαχτές. Ο Μιλισανίδης κάνει ψηλές αρπαχτές. Θέλει να πάρει την ψηλία, στην πάρει. Και αν οι αεξίδες που πολύ σωστά τους λες, αλλά δεν θέλω να τα ακούσουν. Δεν μπορεί μια ομάδα να σε φόρμα, ρε παιδιά, 12 μήνες. Οι 8 μήνες που κρατάει το πρωτάθλημα. 8 μπορούμε. Καλά το έχει αυτό. Λέμε τώρα. Λέμε, ναι. Λοιπόν, γιατί μόλις κάσει τα Χριστούγεννα και αρχίσουν λίγο οι κρεπάλες και τα έτσι και γυρίζουν όλοι και είναι κομμάτια και κάποιοι άλλοι συνεχίζουν. Οκ, γουστάρω να είμαι σε αυτή την πορεία. Έφυγες, επόμενο. Έγινες, γεια. Ρόμβο 4-4-2, ωραία. Μάτο, Λέοβατς, Βαρελά, Ζαμπράνο. Κάνια εξάρι, Τζίμινο δεξιά, Ουρίστιο αριστερά, Μπίτσε Βαρδεκάρι, Πρίγιοβι στη Μεβιερίνια, η Πέλκα. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Μ' αρέσει. Στο Κορέκα και Χλάτς λέει δάχρυσα. Ρε άρρωστη. Οδηγάω και βλέπουν στο φανάρι να σπαρταράμε. Δεν υπάρχει. Και Χλάτς ή Χορέκα. Επόμενο. Ποιοδοντα στοιχεία. Ναι, μάλιστα. Καλημέρα, φίλε. Έλα. Έλα. Ρε αυτό που λέω. Δεν έχω πρόβλημα με κλείσεις. Αν με κλείσεις δικαιολογημένα. Γιατί να σε κλείσω. Ποιο έκλεισε. Με έκλεισες εκεί που, ναι. που σε ρώτησα ποια ομάδα έχει παίξει. Με 8 επιθετικούς επιθετικογενούς παίκτες. Ο Ιωσιφίδης είναι επιθετικός παίκτης. Όχι. Άρα είναι δεν είπα αυτό. Αλλά πες μου εσύ. Πες μου εσύ την εντεκάδα. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πάμε. Βάζει 18 γκολ από την άμυνα. Πάμε, πάμε λοιπόν. Φορτούλα τερματοφύλακας. Μπράβο. Πάμε πάλι με τα παλιά. Λοιπόν, Γκουερί. Γκουερί. Πέλιο Αποστολίδη. Πέλιο Αποστολίδη. Ποιο Αποστολίδη. Ο Κούλης. Σέντερ μπακ έπαιξε. Ε, βέβαια. Ιωσιφίδης. Ιωσιφίδης. Πάμε στα αμυντικά χαρτιά. Σαράφης, Κούδας Αναστασιάδης. Κούδας Άγγελος, ναι. Παρίδης, Ασλανίδης και Ρουμανίδης. Και χτες βλέπω το Γαύρο και παίζει με 10 η Μπαρτσελόνα και παίζει, δεν πάει να βάλει επιθετικό μέσα. Αυτό προσπαθώ να σου πω το Σιράκες με κλείνεις να πούμε. Κάτσε ρε. Ο Γκουερίνο, έτσι δεν είναι. Ένας, ο Κούλης ο Αποστολίδης. Ε ναι, τον είχε γύρισει λίμπερο. Λίμπερο. Ε, ναι, τι ήταν αμυντικός ο Κούλης. Ο Σαράφης είναι οχτάρι, ο Κούδας είναι δεκάρι, ο Άγγελος είναι οχτάρι. Ε, ωραία. Ποιος έπαιξε. Πόσοι αμυντικοί ήταν, ρε, αυτό που λέει. Συγγνώμη, ρε φίλε, δεν μου βάλες τον Κούδα που βάλε τον γκολ. Γεια σου, σε ξανακώ βάλει μια φορά. Α, όχι, μου βάλες τον Κούδα, ναι. Ναι. Τον έβαλε, ρε. Ποιος έπαιξε τον γκολ. Πάρε κουμένα κόψιμο. Πάρε, δεν πειράζει. Τζάμπα είναι, δίνουμε κόψιμο. Ο Κούβαλα έχει δίκιο. Έχει τρίκιο τώρα. Έχει δίκιο γιατί. Αδύο Κάς έκανε τώρα. Δεν παίζει με εξάρι, είναι ασύλληπτο αυτό που είπε. Δεν παίζει με εξάρι ο Λόραντ. Παίζει με center for δεξί back. Παίζει με center for stopper. Τον Πέλιο και τον Ιωσιφίδη με δύο αμυντικούς μόνο. Ασύλληπτο. Έχει δίκιο. Η εντεκάδα του ΠΑΟΚ για εδώ μέσα μιλάει. Για εδώ. Ναι. Οπότε φίλε, βγες και κόψε το Ρατόπουλο. Βγες την άλλη φορά και κόψε με φίλε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κόψε με στα δυο. Να με κόψει το τρένο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Τελειμπάση Ραπτόπουλε. Ραπ, πες στον Παοξή ότι την ΑΕΚ πέναλτι στο χέρι του Όμο δεν έδωσε και δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Πίτη με τη Λαμία. Άρα έσφαξαν την ΑΕΚ. Πες τον. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Εσύ με τον μπάσκετ θα δώσεις μετά πληροφορία. Έλα, φίλε, ναι. Πληροφορία. Καλημέρα. Καλημέρα. Αργιανός από Αθήνα, δικά μου. Καλώς το να. Τι αποδιφωνίζω, ρε, γιατί ακούγεις αλλιώς τώρα. Πολύ υπόθεση έχεις στο λαιμό. Από κινητό είμαι, ρε, γι' αυτό δεν είμαι από σταθερό. Σταμάτα, βρε του δαμπάνι, ρε, πέλα, ρε, Θόδωρα. Ναι. Προλαβαίνει και πεθαίνει με του πολίποτε. Όταν γίνει καρκίνο, ναι, ναι, ναι. Λέγε πει, ραπτό που λέγω. Λαρικοσκόπηση, όλοι καπνιστέ, τώρα. Λαρικοσκόπηση, όλοι καπνιστέ. Συνέχεια του τηλέφωνου του γιατρού έχει κάτι λαρικοσκοπήσει, κάτι δακτυλοσκοπήσει. Όλο τηλέφωνο του γιατρού παίρνει τώρα. Ερωτεύτηκε. Ραπτό που λέγω πολίποτε στο λαιμό μπορεί να βγάλω. Πολίποτε στο λαιμό από το κάπνισμα. Του προλάβει, λέγε. Εσύ το καθαρίζεις. Με κανένα ταγάρι από το θάνατο, λέγε φίλε. Εσύ το καθαρίζεις συχνά, δεν θα βγάλεις. Ού, του πάσο το σφίγγει αριστερά ο Κωστάκης, βέβαια. Και ξέρεις ο Κωστάκης με το πάσο. Τη μπρόνη τη ωραία! Τη αμπρέλα. Πάει στο Πορσαϊκό εκεί μέσα, χειρόφερνο στη χωριά, δεν ξέρω Κωστάκη. Εσεί οι Αργιανοί τώρα οι σουπεράδε που φωνάζετε Τουρκό, τι ήμωρο Τούρκο έχετε να σα ταΐζει. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Παράνοι και ότι να είναι. Τι έγινε, ρε Τουρκό, τι μαρά.
Ο Τούρκος πληρώνει τον Άρη. Ποιος τα λεφτά, ρε, τι είναι, να τους πάρουμε και τα λεφτά, ρε. Α, να τους πάρουμε και τα λεφτά, μαγιά μας. Στο ξενοδοχείο το 50% Τούρκους είχατε. Να τους πάρουμε τα λεφτά. Αλλά στο παλιά ήταν κάτι μάρα. Να τους πάρουμε και τα λεφτά. Πάρει τα λεφτά. Μαγιά μας. Θέλω να αγοράσω τη μήνυα. Αυτά δεν έχουν ούτε χρώμα ούτε προέλευση. Άρα μαρμίτα είναι όλα. Όλα μαρμίτα. Άντε μπράβο. Και αυτοί οι μεγιστάνες δεν είναι κανένα κατσική σκιωτηρία, θα έχουν κάνει 16 άσπρη γάτα, λευκή γάτα, μαύρη γάτα, ποντίκια να πιάνει, έτσι δεν λέτε. Ναι. Και μαλάτος το, και μαλάτος τα λέει αυτά. Τόσο Τόμ Κωνσταντινίδης ο Αμερικάνος που έφερε ο χορηγείο Καρυπίδης, τι εστί, τι ο Τόμ Πάμπας. Τόμ Μάρμαρα. Τα Μάρμαρα. Μάρμαρα. Τώρα δεν ξέρω τι μαρμάρινο θα σταυρό θα μας κάνει αυτός. Αλλά... Το γάλαμε τον μπάτζετ. Το πήρα τον Καρυπίδη, και πώς σας έδωσε. Μια ψηλή λέει καλή ήταν, με είπε ο Τόμ Πάπα. Τάχωσε. Θα βγει τον Πάπα. Ο Πάπα είναι αυτό ο Παπαγιανόπουλο στο έργο που έπεσε. Όχι, λέει κανονικό τον Πάπα. Α, δεν είναι του Βουτσάου ο θείος. Όχι, όχι. Τζον Κρίστιαν. Δεν έχω θείο. Λέγε, λέγε. Ραπτόπουλε, να σου πω εσύ. Το 2008 όταν χάσαμε το κύπελο, έλεγε το τεμπά, το τεμπά, δεν έβγαλε το τεμπά, το πυρό τον είχατε σκίσει. Έλεγε χειρόγο τα γάρια ψήνατε στην Παπαναστασίου Αρνιά πριν το μάτι. Ναι. Είχατε βγάλει όλη τη φωνή και δεν πήρατε το κύπελο και τέτοια. Γιορτάζετε πριν το πάρετε. Και τώρα λίγο εκπομπή να ακούσω εδώ και ακούω κράτη του αεξίδε. Του παοξίδε, γιατί δεν του λες, ρε παιδί μου. Άκουσε την εκπομπή από την αρχή. Τι να άκουσα, άλλη, ναι. Δηλαδή δεν κράξαμε του παοξίδε που του είπαμε πανηγυρτζίδε. Δεν έβγαλε το σιανιδιοτελή αγάπη που βγάζει για μα. Ναι. Έβγαλε λιγότερο αγάπη. Δηλαδή πώ είναι, ρε παιδί μου. Όταν είσαι με μια κοπέλα και τα δίνεις όλα, εσύ δεν τα δώσεις όλα, απλά χαΐδεψες. Ναι. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Χαΐδεψες. Ναι, χαΐδεψε, ναι, μπαίνω στο μούτ της εκπομπής. Την παλαμούτιασε ελαφρώς δηλαδή. Ναι, δεν το έκανε ρε παιδί μου όπως πρέπει. Άμα το κάνανε αυτό οι Αριανοί. Ω, άσε, να είχαμε... Παίρνει ο Ηρακλής Τούρκης Ελλάδη, κάθεται ασχολείται με τους χορηγούς. Παίρνει ο Άρης Τούρκο χορηγό, κάθεται ασχολείται με τους χορηγούς. Όταν ο Πάκ βρήκε τον Πάκ, όταν πήρε τον ελληνικό χρυσό, αααα, τι έγινε. Κοίτα, φίλε, εγώ στην ομάδα μου δεν θα ήθελα παίχτη, παίχτη Τούρκο δεν θα ήθελα. Ναι, αλλά τα χώνει κανένα παράγοντα το θέμα. Λεφτά είναι λεφτά, δεν με νοιάζει που έρχονται. Ναι, λεφτά ναι. Στην ομάδα μου. Άλλο να τα παίρνει από τον Πάκ. Το ξενοδοχείο του που είχε 70% Τούρκου, του είδε. 70% μόνο. Κιουσελίμ, κιουσελίμ, μίνι, γιουλέ, γιουλέ. Ελά, σαλάματα, πριτζόλα, χαλβά, χαλβά, πριτζόλα, κάτσε, μίνι, μίνι, μίνι. Δύο πραγματάκια για να κλείσω. Ένα θέλω να ρωτήσω τον Σέφανο. Θέλει Τούρκο στην ομάδα. Του Τούρκου στο ξενοδοχείο του θέλει. Δεν θέλει. Καλά. Φίλε, θέλω να τη συμβουλήσω επειδή είμαι πιασμένο μεταξύ δικέφαλου και πάτια. Ναι. Επειδή έκανα βάρη και σάκο και είμαι πιασμένο δύο μέρε. Έχει κανένα συμβουλή. Ναι, έχω. Τα βάρη τα. Έχω, ναι. Πρώτον, πλακώθηκε κατευθείαν χωρί προθέρμανση και έχει να κάνει γυμναστική 15 χρόνια. Όχι, έχει πάρει την κορτιζόνη πρώτα. Ναι. Ναι. Όχι, ρε, δεν. Λοιπόν, πες μου, πάπια και τέτοιο. Πες μου τι. Μεταξύ πάπια και δικέφαλο. Εκεί πέρα ναι. Πιασέ έκανα βάρη και σάκο ταυτόχρονα. Ναι, και σε πονάει πιο πάνω από τον αγκώνα εκεί στο τέλοντα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Καλά τώρα. Επιστήμονα είσαι μάστορα. Λοιπόν, πιάστο πάγο πρωτού κοιμηθείς και τίποτα άλλο. Μόνο έτσι. Ωραία. Μόνο πάγο. Κώστα, κάνε τελευταία να μιλήσω. Και αυναντισμό με το άλλο χέρι το βράδυ. Ναι. Και σαν δύο χέρια πιάσκα, βρε βλάκα. Μα δεν πιάσκα. Συγγνώμη, νόμιζα ότι ένα. Και να σε πω ένα κόλπο. Άμα κοιμάσαι με τα χέρια κάτω από το μαξιλάρι, θα έχεις πρόβλημα. Εγώ κοιμάμαι κάτω από το μαξιλάρι. Γιατί και εγώ κοιμάμαι, γι' αυτό. Ανάσκελα. Ναι, τάκι, τα βάζει τα χέρια κάτω του μαξιλάρι, ρε παιδί μου. Κοιμάσαι. Ανάσκελα. Ναι, προσπάθησε να μην τα βάλει για να ξεπιαστεί. Ναι, τώρα θα γίνει πιο γρήγορα. Ναι. Ο Κώστας γουστάρει μπρούμητα, ξέρω, εντάξει. Μπρούμητα και πάω πλάγια, ναι. Μαζί με τον Κλέτσο έμαθε και τα μπρούμητα τώρα αυτό. Ξέρει όμω η μέρα που κλαίω που λε κάτι, ξέρω εγώ στο κόκκινο και λέει. Ναι. Που λε κάτι στο κόκκινο στραβό και λέει. Αχ, Θεέ μου. Αχ, Θεέ μου. Βάει, βάει. Πόβο, κλαίω, ρε, βλέπετε. Τι το κάνει το μεσημέρι, ρε. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι ο κόκκινο. Μέγα σκιφ, μέγα σκιφ. Κλείσε. Μέγα σκιφ. Γεια σου, Θοδωρά. Επόμενο. Φτάνει με του συγχωρεμένου, με του βετεράνου. Οι 2017 έχουν. Όταν το κάνετε αυτό το πράγμα, όταν αρχίσετε δεκάδε εκεί. Αφού όλοι οι βετεράνοι παίρνουν. Δηλαδή, έλεο. Έλεο. Πάμε στον κόσμο. Μοιάζει και με το Δέλκο, λέει ο άλλος. Όχι, όχι. Δέλκος είναι πιο φαρδιπρόσωπος. Ποιος. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουν τα παιδιά. Πάνε κάπου να σ' ακούμε τα παιδιά. Τώρα με ακούτε. Σ' ακούμε καλύτερα τώρα. Άρα, γεια σου, Κωστή. Άρα, γεια σου, φίλε. Σου εδώ και πολλά χρόνια, να ξέρεις. Ναι. Και από Αμερική. Ah, you are a fan.
Yo man, Texas man. Τι σιγά, μη βαράς εκεί με το καμάρο το Chevrolet, τα κουμπιά βαράς, περίμενε. Δεν κατάλαβα. Έλα κορί. Λέγε. Ωραία. Κωστή, ξέρεις, έχεις μάθει ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει σχεδόν sold out. Sold out. Τι είναι sold out. Ολυμπιακός. Με τη μεγάλη την ομάδα θα κάνει sold out, με τον ΠΑΟ. Το λες αυτό, με τον ακούνε μερικοί. Και ο ΠΑΟ όταν κάνει... Μη, με το ρολόι φωνάζει τον Κίτρε, πού είσαι να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον Κίτρε φωνάζει. Ποια Αμερική, από κάνα χωριό των Σερών σε κόβω να είσαι. Το Άγιο Πνεύμα. Ναι, ο Σούλη Λαγκαδίκια. Κάτι με τα Λαγκαδίκια. Έλα φίλε. Σικάγο Γάζορος, Βλούζα. Έλα φίλε. Πώς τον Ζήχνη. Μάλιστα. Έλα ρε Αλάνια. Έλα ρε. Δεν μου λες ρε φίλε, πώς μιλάνε αυτοί οι αξίδες και οι Ολυμπιακοί. Έχουν κάνει 80 πρωταθλήματα και οι δυο και μιλάνε. Τους έδωσε άδεια ο Χάρος, πήραν άδεια από το Χάρο και μιλάνε. Εσείς κυρία μου γιατί πόσο ετών είστε. Εγώ πόσο ετών είμαι. Ναι. Εγώ ρε φίλε σου το είπα, είμαι η γενιά των 50 και άνω, η πρώτη. Πόσο χρονών είσαι ρε φίλε. 53. Πόσα καλοκαίρια νομίζεις θα ζήσεις ακόμα. Καμιά 4-5. Άντε το πολύ καμιά 15αριά. Γιατί λες για τον άλλο δηλαδή. Δεν ξέρω αυτοί πώς μιλάνε, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή εσύ κοντά δεν είσαι κι εσύ, ας πούμε. Τι 15 καλοκαίρια. Θα δεις το μιλιό. 15 Αυγούστου ακόμα θα δεις. Έχω μιλήσει, είναι πανέθυμος. Ότι έλα με καλύτερο κύριος. 15 προσκυνήματα στην Τίνο ακόμα είσαι. Ας προσέξουν λίγο και στον ΠΑΟΚ, γιατί με τον Αστερίξ και με τον Οβελίξ δεν πάμε να παίξουμε κάτι. Ναι. Γιατί άρχισαν τα πανηγυρτζίδικα. Τα εμένα δεν μ' αρέσουν. Ναι, και εμένα δεν μ' αρέσει αυτό, συμφωνούμε. Ναι. Τι πανηγύρια είναι αυτά, γιατί πρώτη φορά γίνεται αυτό. Πανηγύρι το Ιθαράπη, το Αιλευτέρι, τα Αγία Βαρβάρα. Θα αρπάξουμε καμιά τριάρα και θα χορεύουν και δεν θα το καταλαβαίνουν. Τα ποντιακά μετά θα τα βάλουν να τα χορεύουν. Ποιο Κομίνη μετά. Ποιο θα βρίζουν, τον πρόεδρο τη ΕΠΟ, ποιον, τον πρόεδρο τη ΚΕΔ, δική μα είναι όλοι. Ποιο θα βρίζουμε μετά. Ο Γιώργος ο Σαββίδης τώρα. Αχ κουμπάρα, αχ κουμπάρε, μυστικό σε μας θα μείνει. Δώσε Γιάννη, δώσε. Κουμπάρος την κουμπάρα μια φορά, τι λέει. Τι είναι αυτό το κλαρίνο της πασίδων εδώ. Τα κουμπαριά γιατί χαλάνε ρε Χιλιτίδη, τα κουμπαριά. Γι' αυτά δεν χαλάνε τα κουμπαριά. Η κουμπάρα κοιτάει τον κουμπάρο και γίνεται τη μουρλή. Σπρώχνεται εκεί πέρα λίγο. Σήκωσα στο διαδίκτυο, καλημέρα καταρχάς. Ένα πράγμα, η μία γυναίκα έβλεπε, σήκωσε το φουσάνι τη άλλη και έλεγε να το δω πώς είναι το δικό σου. Λέει, γιατί το προτιμάει ο άντρας μου, λέει, από το δικό μου. Γιατί είναι ξένο, μωρή, πες την. Γιατί το ξένο είναι πιο γλυκό, δηλαδή. Εσύ δεν ξέρεις. Ξέρεις εσύ είσαι ο δάσκαλος. Αυτές πώς το έχουν, δηλαδή, οριζόντιο ή κάθετο. Και το ξένο πουλί είναι καλύτερο από το. Κοίταξε το πουλί, εντάξει. Άλλο η γυναίκα να κάθεται σε ένα μονοθέσιο καναπέ και άλλο σε ένα τριθέσιο. Το ίδιο είναι. Άλλο σε ένα τριθέσιο καναπέ. Διαγάτε διαφορετικά η γυναίκα. Μην αρχίσουμε τώρα ότι το μέγεθος δεν έχει σημασία. Βαριέται και εκείνη. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Το μέγεθος δεν έχει σημασία, το λένε μικροτσούτσουνι. Ναι, ναι. Όταν αφαλώς γίνεται σαν καρπιρατέρ, χάνεις και την αυτή σου, πώς τη λένε. Κάνεις και την γοητεία σου. Κοιτάξτε, τελειώστε με τα Viagra εδώ πέρα. Λέει, να την πήρε τη γυναίκα 50 κιλά, έγινε 80. Ναι, εσένα σε πήρε 70 και έγινε 100. Ναι, σαν το σουκλάκο έγινες. Θα έρχεσαι τα πιτόγερα εκεί πέρα. Μόνο ο φίλος μας ο έξις εδώ κρύβεται. Εκεί χωρίς τραγεί. Τρώει και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και το φρύδι σου βλέπω. Ναι, σμικροφρύδι. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Να του ο Πασοκόσκυλο. Ρε τα γάρι, γιατί δεν πήρε τα χάπια απόψε. Τα ξέχασα στο σπίτι. Εγώ δεν το είπα και γι' αυτό σε κόβω. Εσύ το πες. Τα έφαγε η Μίνη γι' αυτό. Ναι. Σέκοψε. Γεια σου Κωστή, γεια σου Στέφανε. Θέλω να περάσω από το καφέ Μαρμίτα. Πού είναι, να σας δω από κοντά. Ανατολική Στράκη 12. Στο Φουμπού. Τι είναι Ανατολική Στράκη 12. Πού την ξέρουν που είναι Ανατολική Στράκη 12. Γιατί δεν ξέρω που είναι. Κεντρικό δρόμο, από του πιο κεντρικού δρόμου τη Τούμπα είναι. Σιγά, Τούμπα είναι, πού είναι, μόνο τη κάτω Τούμπα, ε. Κάτω Τούμπα, ναι. Σιγά. Δηλαδή, ρε, όσοι έχουν μαγαζιά στην Κηφισιά δουλεύουν, δεν κατάλαβα. Τώρα άλλο κέντρο, τώρα άλλο εκεί που είμαστε εμείς. Εσύ μην έρχεσαι άμα δεν σ' αρέσει να πούμε, γράφει τη Χορμούζη εκεί πέρα. Καλημέρα. Μαγάδεσαι. Καλημέρα. Στο καφεκοπτίο Κούλα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Να, ωραία, καλημέρα, Κωνσταντίνο. Παοξή, από λίγο το παίρνω. Κανένα βλαγοπαοξή δεν είπε αν αυτό που έγινε σήμερα του άρεσε. Ο προχωρημένος του άρεσε. Ο προχωρημένος δεν του άρεσε. Του άρεσε.
Ποιο, αυτό το πράγμα μαζεύτηκαν 5.000 και πανηγυρίζαν. 8. Α, όχι, εγώ νόμιζα αλλού το πήγε. Λέγε Λεμινιώτικο. Για την ΑΕΚ, για την ΑΕΚ που έφερε η ισοπαλία. Πάμε στο Λέλα, ραπ, ναι. Από Κατερινιώτη σήμερα, απλά εδώ δουλεύω στη Λίμνο. Τι κάνεις στη Λίμνο, φίλε? Στο στρατό είμαι. Τεμπέλης δηλαδή. Καραβανάς. Έχουμε συναντηθεί ραπ δύο φορές. Όποιο θέλει μπαίνει, όποιο θέλει βγαίνει από την Ελλάδα. Ποια μετάδοση είναι αυτή, η δεύτερη ή τρίτη? Ο Σι Παρώνης. Η πρώτη. Πρώτη. Ωραία, φίλε. Ναι. Κατευθείαν, ναι. Ναι. Όχι, ήμουν αρχείο 10 χρόνια και τώρα ήρθα Λίμνο. Α, δικό μα είσαι. Και τι κάνεις, φίλε? Ποια σειρά είσαι, τέταρτη, τρίτη, τέταρτη? Πέμπτη. Τι κάνεις εκεί, ταλαιπωρείς τους φαντάρους? Ραπ, τα έχουμε πει από κοντά στα γενέθλιά σου φέτος ήρθα. Μαζί με ένα φιλαράκι μου, εκεί στο Μετρόπολης, ναι, τα λέγαμε. Ναι. Λοιπόν, δύο ερωτησούλες. Πρώτα, πριν αναφερθώ για το Κυριακάτικο Ντέρμπι, πρώτον, για το στοίχημα, ναι, ελληνική Super League, πώς τα βλέπεις όλα τα μάτς εκτός από τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, άστα αυτό, χινάρια. Δηλαδή, Λιβαδιά ΠΑΣ. Διπλό. Χι. Διπλό. Ναι. Χι με το φίλο εγώ είμαι. Διπλό. Και Κέρκυρα Πανετολικός. Άσο. Κέρκυρα Πανετολικός. Αγρίνιο. Διπλό. Άσο. Άλλο. Και εγώ άσο. Λαμία Παναθηναϊκός. Λαμία Παναθηναϊκός. Χι. No bet. Τρίπολη Πανιόνιος. Τρίπολη Πανιό. Χι. Χι. Σμύρνη Ξάνθη. Σμύρνη Ξάνθη. Διπλό. Χι. Άσο. Διπλό η Σμύρνη. Τελείωσε η Σμύρνη. Καθάρισε. Πάει. Ψάξε το δεύτερο. Ατρόμητος. ΑΕΚ Ατρόμητος, χι. Μα μπράβο. Και ερχόμαστε τώρα στο ντέρμπι. Λοιπόν, πώς θα σου φανεί anytime scorer ο Πέλκας? Δεν πληρώνει 7,5, πολύ. 7,5 απόδοση πληρώνει. Anytime scorer ο Πέλκας. Καλό. Ε? Καλό είναι. Καλό. Ωραία, για να το ρίξω. Έγινε, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Καλό φεγγάρι είναι ο Πέλκας. Καλό φεγγάρι. Δουλεύει ατομικά. Γεια χαρά, φίλε. Δουλεύει ατομικά. Βελτίωσε πολύ τη μυϊκή του δύναμη, την ταχύτητά του, τελειώματα ούτως ή άλλως είχε και έκοψε το ουίσκι. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Διάλειμμα έχουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα νταντααιστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο, βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά λαλαλά. Λαλαλά λαλαλά, λαλαλά λαλαλά λαλαλά. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη και τόσο κούφια διπλοέκλασε ώστε ξεδίψα σαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery? Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera, χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Clap your hands everybody if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks. Breaks on a bus, breaks on a car, breaks to make you a superstar. Breaks to win and breaks to lose, but these here breaks will rock your shoes. And these are the breaks.
Facebook ποιο έχεις? Facebook. Ναι. Εγώ, Μαρμίτα Sports Café, ρε, άμα θέλει το μαγαζί. Α, Μαρμίτα Sports Café. Έχει σελίδα. Ναι. Ο Βασιλάκης εκεί τα απαντάει όλα τα μηνύματα. Ναι. Τους χείριζον, το χείριζε όλες. Ναι. Δεξί φορ, μπακάκες, ανέστης όλοι μέσα. Πάμε, καλημέρα. Πού να πάμε, yeah. Κάτσε να δω. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι, έτσι. Yeah. Άμα θες. Yeah, yeah. Ωραία. Λοιπόν, έτοιμος να το κλείσω ήμουνα, συγγνώμη κιόλας, αλλά πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, δεν ήμουνα σε θέση. Έκατσα ένα εξάλεπτο, χάλεπτο, ας πούμε, σε γραμμή προτεραιότητας, γιατί πάνω απ' όλα μου την έδωσε, δεν ξέρω ποιος από τους δυο σας, τα ονόματα λίγο πολύ τα ξέρω, Κόκκινος, Άσπρος, Χιλετίδης, ξέρω εγώ και τα λοιπά που κάνετε πρόγραμμα. Ναι. Τώρα πριν από λίγο κάποιος είπε, στον πάω και εγώ δεν θέλω Τούρκο παίκτη. Ναι. Ποιος το είπε? Στον Άρη είπε. Από τους δυο σας ποιος το είπε? Τρεις είμαστε. Τρεις είσαστε. Με ποιον να μιλάω τώρα? Με ποιον θες? Με τον πρώτο. Ρε τι, με αυτόν που είπε ότι στον ΠΑΟΚ δεν θέλω Τούρκο. Δεν είπε για τον ΠΑΟΚ, στον Άρη είπε. Είναι αριανός. Για τον Άρη το είπε. Ναι, για τον Άρη. Βρε, μπορεί να είναι τι ομάδα θέλει. Εγώ άκουσα είπε στον ΠΑΟΚ λέει Τούρκο παίκτη. Και εγώ άμα πιω δυο ποτήρια ούσκι ό,τι θέλω ακούω. Τι. Ρε αγόρι μου, η έστασή μου είναι ότι στον ΠΑΟΚ ναι. Έχετε το μεγαλύτερο ουτσεκά. Το δώσατε και φόρεσε και περιβραχιόνιο. Τον κάτσε. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε λες τώρα. Ναι, το δώσατε περιβραχιόνιο και τον κάνατε αρχηγό στον ΠΑΟΚ. Ποιον πει, παιδί μου. Εγώ για τον Άρη μίλησα, ρε φίλε. Ποιον ΠΑΟΚ τώρα, τι θέλω να τι σχέση έχει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, μπορεί να μίλησε όντω για τον Άρη, αλλά αυτό που λέω τώρα δεν είναι σωστό. Δεν τα πει, φίλε. Έδερον εκάθαρο. Ποιο είναι. Εντάξει, εσύ ο Άρης άσε το τηλέφωνο, δώσε σε έναν που είναι ΠΑΟΚ. Εσύ είσαι ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είμαι ΠΑΟΚ. Δεν έχει σημασία τι ομάδα είμαι. Ότι είσαι Πόντιος είσαι σίγουρα. Πόντιος είμαι σίγουρα, ναι, Πόντιος είμαι. Πόντιος είσαι, γιατί δεν παίρνει τροφές, κατάλαβα. Σε κατάλαβα εγώ. Από ποιο μέρος του, από ποιο μέρος του. Βάλε κανένα ποντιακό. Πού έχει, πολλούς Πόντιους, όμορο νομό, πού έχει. Στο Κιλκής πρέπει να είσαι. Ναι, καλά είσαι. Δεν μου λες. Ασονκυλκής. Καλά είσαι. Κοίταξε, μην το γυρνάμε στο, μην το γυρνάμε στο ποντιακό ανέκδοτο. Μην το γυρνάμε στο ποντιακό ανέκδοτο. Πες μου για τον Κάτσε. Τον Ιστεκά τον κάνατε αρχηγό, τον δώσατε περιβραχένιο. Καλά το παθέτει, βάλε λίγο μουσική υπόκρουση από πίσω, μια χαρά είναι. Εντάξει, εσύ φίλε, συγγνώμη. Είσαι αλλά και... απάνταμε για τον Κάτσε, απάνταμε. Απάνταμε για τον Κάτσε. Σε πειράζει ο Κάτσε, φίλε. Ρε εσύ, οποιοσδήποτε Κάτσε που εδάφη της Ελλάδος, διεκδικεί... Ωραία. Ναι. Ωραία. Ερώτηση θα σου κάνω σαν Πόντιος που είσαι και είσαι και αργόστροφος. Πρόσεξε τώρα. Δεν μου λες. Αργόστροφος δεν είναι κανένας Πόντιος. Αυτά το ξέρεις από μένα. Κανένας Πόντιος δεν είναι. Εμείς όταν είχαμε πανεπιστήμια αγόδι, δεν ξέρω και τι ράτσα είσαι. Άκου εδώ. Ακόμα... Αυτό για τους Πόντιους, τους αργόστροφους να τον πάρεις πίσω. Λοιπόν, άκου μπούφο, Πόντιε. Είσαι Εθνική Ελλάδος. Εθνική Ελλάδος είναι, είμαστε πάνω απ' όλα, έτσι. Και δεν μου λες ρε ανόητε, ο Ζέκα που είναι μαύρος καρδιά. Δεν μου λες χωρίς τα ανόητε, δεν γίνεται. Επειδή δεν μπορεί, δηλαδή τη δύναμη εκεί του μικροφόνου, κλείνεις όποιο θες, ανοίγεις όποιο θέλεις. Άμα βάλει γκολ ο Ζέκα. Τον πόδι, ο πόδι. Άμα βάλει γκολ ο Ζέκα θα πανηγυρίσεις. Ο Ζέκα. Ο Ζέκα, ναι. Κοίταξε, κοίταξε. Αν δώσεις μία μαϊμού να κρατήσει την ελληνική σημαία, ναι. Θα κρατήσει την ελληνική σημαία η μαϊμού. Ατιμάτη, όταν σήκωσε ο Πύρος Δήμα προσοχή. Στα βάρη. Όταν μην μπερδεύεται ο Πύρος Δήμα. Εμένα... Δεν ήταν Αλβανός. Όχι, δεν ήταν Αλβανός. Δεν ήταν Αλβανός. Θα του ρίξω κανένα πινελίκι. Θα του βρίσω καμιά θεία, θα έχω πρόβλημα. Ξεκινά τώρα. Πήρω Δήμα, την τώρα του κούπο. Τώρα με τον Πόντιο θα βγάλει άκρη. Μια χαρά θα βγάλει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνει σοβαρή κουβέντα. Πω τον Πόντιο να βγάλει άκρη με τον Πόντιο. Θα τον κάνει συγγενή αυτόν τώρα και να πα σε τραπέζι Χριστούγεννα να μιλήσει με αυτόν. Από τον Πόντιο. Λοιπόν, όταν σήκωσε ο Αλβανός ο Πύρος Δήμα στα βάρη, πανηγύρισε ρε Πόντιο. Μου νιόνιόνιό. Πού έκανα. Κεφάλι, τα μυαλά εδώ θα είναι πεταμένα αυτούν εδώ. Το κεφάλι. Μύρε, μη μητάρα, αυτά. Μπάτα, ρε, ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι, γεια σας, εγώ είμαι. Γεια σας κύριε, εσείς από πού κατάγεστε? Εγώ από εδώ είμαι. Ωραία, θα συνεννοηθούμε τότε. Λοιπόν, αυτό που λέει, επειδή εσένα ξέρω τα παιδιά, τα δύο δεν τα ξέρω, χαιρετώ για το τι είμαι εκεί. Χαιρετώ, γεια σου, φίλε. Πέρα από αυτό, θα σου εξηγήσω ορισμένα πράγματα γιατί βλέπω χλεβάζεις πάλι και τα παραποιείς τα πράγματα. Ναι, τα χλεβάζω. Εγώ πήγα στο γήπεδο. Χλεβάζει, πού έχει το κεφάλι σου μέσα, ρε. Σκατά, κύριε. Λέγε. Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο. Εσύ δεν πήγες στο γήπεδο, ξέρεις. Τι πήγες να κάνεις στο γήπεδο, φίλε, αργόσκολο. Θα σου εξηγήσω. Ναι, για πες.
Λοιπόν, χάρηκες. Εγώ είχα να πάω σε τέτοια φάση στο γήπεδο, ναι, από τότε που παίζαμε με εσάς στον τελικό του κυπέλου. Ποιοι είμαστε εμείς, ρε φίλε? Οι Αριανοί. Εγώ είμαι Αριανός. Τρεις, εγώ ό,τι κατάλαβα είστε Αριανοί. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, είχα να πάω σε τέτοια φάση από τότε, όταν παίζαμε τελικό με τον Άρη, μια μέρα, δύο-τρεις μέρες πριν, και είχε προπόνηση ο ΠΑΟΚ και πήγα να τους βρούμε τους παίκτες, όπως τώρα. Τους βρήκατε. Και επειδή τώρα. Φοβόσασταν τον Άρη για πρωτάθλημα. Με Γκαγκάτσι πρόεδρο της ΕΠΟ. Φοβόσασταν τον Άρη. Με Γιασεμάκη, Γεωργιάδη και ΟΚΑ. Φοβόσασταν και πήγατε στο ΟΚΑ. Πόσο ταγάρια μπορεί να είστε, ρε φίλε. Για συνέχεια. Κοιτάξτε, ένα τελικό είναι πάνω από ένα τελικό. Συμφωνώ. Είναι 50-50. Συμφωνώ. Λοιπόν, και φοβήθηκε τον Κιζηρίδη. Ναι. Το λαμπάκι. Καλή ομάδα είχαμε, ρε φίλε, τότε. Πλάκα κάνει. Μιρέντε, Μπάε, Παλέ, Μπράγκα, τέτοια. Κλόπερ. Είχαμε καλή ομάδα τότε. Τι λες τώρα. Είχατε πολύ καλή ομάδα, στο να λέει αυτό. Λοιπόν, αλλά εμείς ήμασταν καλύτεροι. Γι' αυτό πήραμε το κύπελλο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, παρόμοια είναι η φάση τώρα, γιατί ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι πάει για πρωτάθλημα. Και επειδή εσύ το βλέπεις διαφορετικά και χλεβάζεις. Φυσικά, ρε φίλε. Αυτός όλος ο κόσμος, ναι, οι πιο πολλοί που πήγανε. Πανηγυρτζίδες. Πανηγυράκι εκεί πέρα. Πανηγυράκι δεν είστε. Όχι, για τα πανηγύρια το εθαράπη. Δεν ήσουν και στο γήπεδο. Έλα, βρε, για τα πανηγύρια είστε τώρα. Πήγε στο γήπεδο τώρα πριν το μάτς. Με την ΑΕΚ θα πας στο γήπεδο. Άκου λίγο, θα πάω στο γήπεδο. Σιγά μην πας. Άκου λίγο. Ναι. Αυτό το πράγμα που έγινε, κι άμα ήσουν μέσα, ούτε πολύ φωνάζανε και αμάν και τι. Ναι. Τους αφήσανε και κάνανε για την προπόνησή τους και ήταν και συγκεντρωμένοι. Και πιο πολύ σε πληροφορώ φωνάζανε για τον Ιβάν, γιατί ξέρει, κατάλαβε ο κόσμος του ΠΑΟΚ ότι ο Ιβάν είναι το μεγάλο στήριγμα του ΠΑΟΚ. Γιατί βέβαια. Πάρε εκείνα που τώρα, λέγατε, ο ΠΑΟΚ ανήκει στο λαό του και όχι στον ούρτι τον πρόεδρό του. Τώρα ανήκει στον πρόεδρό του ΠΑΟΚ, φυσικά. Άκου λίγο. Και όχι στο λαό του. Μετά εκατομμύρια σας κάνει. Τόσα λεφτά που έβαλε, ναι, και που πήρε που λες στην ΕΠΟ, ξέρουμε πολύ καλά ότι διατησία προνοήσαν οι επιστήμονες και το κάνανε ανεξάρτητο κομμάτι και δεν εξαρτάται από την ΕΠΟ και πάλι δικιά τους είναι η διατησία. Τζάμπα γιατί λεφτά δώσατε δηλαδή, τα γάρια γιατί είστε. Λεφτά τζάμπα δεν δώσαμε, ρε φίλε. Γιατί ο πρόεδρός είσαι. Αλλά οι επιστήμονες αυτοί, βλέπεις, κάνουν τα δύνατα δυνατά να μην χάσουν τα γόρια με τη διατησία. Εσύ τι έκανες, αλλά ρε φίλε, πρόεδρος στην ΕΠΟ δικό σου έχεις τώρα, τι έχεις? Κοίταξε, και αυτοί που κάνουν τα λάθη από τις διατηρητικά λάθη θα φαγωθούν και αυτοί ένας-ένας. Αλλά σιγά σιγά φεύγουν. Θα φεύγουν. Θέλει χρόνο, σωστό λάθη αυτό. Συμφωνώ. Εγώ το πανηγύρι δεν μπορώ. Πανηγύρι δεν ήταν σήμερα. Εντάξει. Ήταν ένα μέσο ψυχολογικής τόνωσης στους παίχτες. Τι να τονώσουν, ότι θα παίξουν με το πτώμα. Μια οικογενειακή ατμόσφαιρα. Και ήταν πολύ καλό, εγώ πιστεύω. Ναι. Και αυτό θα πιάσει τόπο. Ένας απογευματινός καφές ήταν καλός. Μια χαρά. Ένας απογευματινός καφές, μια προπόνηση που πήγαμε, είδαμε. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, είδα και δύο-τρία πράγματα που. Ο Βιερίνια, το πώς τον είδε σήμερα, τι έκανε? Το Βιερίνια, κοίτα, αυτό που μου άρεσε πολύ ήταν ο Πρίγιοβιτς. Είναι έτοιμος 100%. Ας τον Πρίγιοβιτς, ανέβηκε. Ο Βιερίνια, πώς τον είδε? Το Βιερίνια τον είδα ένα κλικ παραπάνω, αλλά όχι πάλι ότι είναι ο Βιερίνια που ξέραμε. Ο Μακ, πώς τον είδε? Ο Μακ τον είδα στεναχωρημένο, το Μακ. Στεναχωρημένο Μακ, γιατί? Πρέπει και κιλά τον να είχε στους αναπληρωματικούς. Δεν τον είχε στους βασικούς. Βέβαια, φυσικά θα τον είχε. Κάτι προγούλια δα λίγο Μακ εκεί. Έχει και κιλά, αυτό και που κιλά, με τρελαίνει με το Μακ που λες είναι που το προορίζει για center for, το βάζει για center for και στον αγώνα που παίξανε, ας πούμε, μέσα, τον είχε center for και δεν τον είχε από τα πλάγια. Δηλαδή, σαν να αντικαταστάει του Πρίγιοβιτς, center for τον έβαλε. Άρα, βασικός δεν ξεκινάει ο Μακ, εφόσον είναι έτσι αυτό που λες. Τον έχει για σίγουρο πρώτη αλλαγή, ίσως. Για να τον βάλει, ναι, σε περίπτωση που χρειαστεί, ή για δεύτερο center for, ή να αντικαταστήσει τον Πρίγιοβιτς για πρώτη αλλαγή. Κάτι τέτοιο. Άρα, ο Μακ, άρα θα παίξει Βιερίνια βασικός. Και να αντικαταστήσει τον Πέλκα. Θα παίξει σίγουρα. Και τον Κάμπος έβαλε. Άρα, θα ξεκινήσει ο Κάμπος και θα παίξει μετά ο Βιερίνια. Θα δούμε. Κάμπος και Βιερίνια. Πάντως, εγώ το μόνο που θέλω την για Κυριακή είναι μια καλή διατησία. Γιατί το Α και το Μέγα σε ένα παιχνίδι κρίνεται από αυτό. Η διατησία δηλαδή είναι ότι πληρώνει πέρυσι. Όταν λε καλή πενταρή και η πέρυσι. Μέσα και να παίξει μπάλα. Εγώ αυτό που είδα, έστω και σε αυτή την προπόνηση, με μια κοντρόλ και πάσα που οι παίκτες όλοι φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί. Και φέτος είναι αυτό το μάτς κομβικό. Άμα ευκαιρία πάρει είναι, τι λες, ρε, το μάτς αυτό πάει είναι, για πρωτάθλημα. Το μάτς αυτό τι είναι? Ματσάρα είναι αυτό. Κλείσε, φιλιά, θα τα πούμε. Γεια, γεια. Παραδόφατσα. Μ' άρεσε που είδε την προπόνηση και δεν έκανε αού. Τι να δει, ρε, αυτό κάναν παλιά οι φίλαθλοι. Πηγαίνανε και βλέπαν την προπόνηση στην ομάδα τους.
Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Κωσί, εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε με τη Ρωνέα. Γεια σου, Κωσί, γεια σου και Στέφανε. Γεια σου. Και το παλικάρι από τη Θάσο είναι ο Μελάς. Όχι. Τα μπέρδεψα. Όχι. Ο ξενοδόχος. Okay. Εντάξει, οκ, okay, ρε παιδί μου. Δεν πειράζει, κοντά. Έστειλα ένα μήνυμα πριν, ναι. Που ρώτησα που είναι το καφέ Μαρμίτα. Ναι. Και μάλλον δεν ήρθε ολόκληρο. Όχι, ρε, ήρθε. Στην κάτω okay, Τούμπα είναι. Στην κάτω Τούμπα είναι Ανατολική Στράκης 12. Okay, αυτό που είναι κάτω Τούμπα, όταν λες, δηλαδή, εγώ από κάτω Τούμπα ξέρω πες. Εκεί που είναι ο ΤΕ, ας πούμε. Παπαναστασίου, ξέρεις. Ψιλοάσχετο με βρίσκεις. Εκεί κοντά, είναι κοντά εκεί στον ΟΤΕ, ρε παιδί μου. Πάνω από τον ΟΤΕ είμαστε, άμα λες αυτό το νοτέ. Παράλληλος δρόμος πάνω από τον ΟΤΕ. Εντάξει, οκ. Okay. Εκεί είναι όλη η Θράκης. Φαντάσου, πήρα και γυναίκα από εκεί. Κλειστά μάτια είχες. Για μισέτα. Αυτό ακριβώς. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κόπηκε. Γιατί αυτό πέρασε να πληρώσω εγώ πρόστιμο. Και το ρεύμα κατεβασμένο από τη χειλώνα ήταν, με φαίνεται. Πάμε, επόμενη γραμμή. Τη φορτώθηκε αυτό, φταίμε εμείς. Πού από τη φορτώθηκε. Πού τον πέτυχα πάλι. Πώς τον. Τον πήρε καμπάλι. Έκαλα. Τώρα μετά του βγήκε πρόστιμο. Μην τώρα που πέρασε. Πάμε στις 6 τελευταίες γραμμές για σήμερα. 6 τελευταίοι. Καλημέρα. Μάλιστα. Έλα Κωστά. Καλώς τώρα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Θα ήθελα, Κώστα, να συζητήσουμε λίγο αυτό που είπες πριν για την ΑΕΚ. Καταρχήν, με ένα εκδίκτυο από Λάρισα. Ναι. Ξέρεις κάτι. Δεν είναι σήμερα ότι εγώ ή στεναχωρήθηκα ή χάρηκα πολύ, ας πούμε, για το Χ στη Μίλαν. Δεν είναι βέβαια ότι τρελάθηκα κιόλας, οκ. Okay. Απλά θέλω να δω. Αν περάσει η ΑΕΚ, πες ότι περνάει η ΑΕΚ, ρε παιδί μου. Κακό, ωραία. Κακό. Όχι, εγώ δεν θα πω ότι κακό ότι κάνω. Κακό! Θέλω να κρατήσω μια ουδέτερη στάση. Εγώ ξέρεις πότε θα πω μπράβο στην ΑΕΚ και πρώτα απ' όλα στον κύριο Μελισσανίδη. Πότε? Όταν θα έρθει η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου. Και θα βγάλει τα καβούρια τα χέρια και θα πει: κοίτα να δεις, έχουμε 2, 3, 4 θέσεις οι οποίες πονάνε. Τρεις θεσμούς. Πρωτάθλημα Κύπελλο και Ευρώπη, ναι. Έτσι ακριβώς. Ο Μάνταλος είναι έτοιμος να πούμε να πέσει κάτω, να σηκωθεί, να φύγει, να πάει να πλέκει. Έτσι. Τότε εγώ θα τον πω μπράβο. Μπράβο και στην ΑΕΚ που πέρασε και έφερνε τα χ τον Οκτώβρη και το ένα και το άλλο. Τότε εγώ θα πω μπράβο με όλη μου την καρδιά σαν έξι και θα το ευχαριστηθώ. Όταν τον Ιανουάριο δεν θα έχει, εγώ δεν θα σου πω ότι θα είσαι πρώτος, γιατί αυτό είναι μεγάλα λόγια. Και δεν θα πω ούτε για τον ΠΑΟΚ ούτε για τον Ολυμπιακό. Παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ ρευστά. Παρακολουθώ χρόνια ποδόσφαιρο, έτσι. Και πρώτη φορά πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος θα είναι πρωταθλητής Χριστουγέννων. Φίλε, όταν θα αρχίσουν οι διαφημίσεις κοντά τα Χριστούγεννα για τον Τζάμπο, καινούργια παιχνίδια στα παιδιά, θα αρχίσουν Μελισσανίδης, πήραμε καινούργια λάστιχα για τα Γκρέιντερ, πήραμε καινούργιες ηλεκτροκολλήσεις για την Αγία Σοφιά και τέτοια. Ας το να πούμε. Ας το καινούργια φτιάρια στην Αγία Σοφιά, ας τα πάλι έτσι θα πάει η δουλειά. Μακάρι, κοίτα να δεις. Τι μακάρι, όταν θα κόβεις Βασιλόπιτα πάλι καινούργια γκρέιντερ στην Αγία Σοφιά θα είναι. Δεν θέλουμε, εντάξει, δεν θέλουμε, δεν είναι ότι δεν μας στεναχωρεί αυτό. Αυτό γίνεται 5 χρόνια. Ωραία, ναι, όμως τώρα φίλε, χτίζεται. Έτσι. Φίλε, είναι η τελευταία φορά που θα γίνει αυτό, δεν γίνεται, θα εκτεθεί πάρα αυτά, άμα το συνεχίσει. Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα είναι μέσω στόχου του. Θα περάσει στην επόμενη. Θα περάσει. Μακάρι, ρε παιδί μου, απλά σου είπα να το δω. Και θα είναι κοντά στο πρωτάθλημα, γύρω στο Τάλιρο. 3-5 βαθμούς βαριά θα είναι. Μακριά. Αν δεν είναι πρώτος. Εντάξει, αν δεν είναι πρώτος αυτό. Αλλά να βάλει λεφτά, να κάνει μεταγραφές και μετά να διεκδικήσει. Δεν μπορώ να πω εγώ ότι θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Δεν σου είπα, αλλά θες 6 παίχτες μετά. Εκεί θα δείξει. Αυτό ακριβώς. 6 παίχτες μετρημένους είναι, ξέρεις ποιοι είναι. Ξέρω. Μπράβο. Και πρόσεξε κάτι άλλο. Πολύ βλέπω Ζαχαρόνη και ο Μελισσανίδης και ιδιαίτερα ο κύριος Αβίδης. Τον Παναθηναϊκό, Κώστα, ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό? Καλά κάνει και τον Ζαχαρόνι. Έκλεισες. Καλά κάνει και τον Ζαχαρόνι. Ο Μάκ είναι χάλια γιατί η Σλοβακία δεν πάει Μουντιάκ. Μουντιάλ δηλαδή. Γιατί τους έδειξε εκτός. Η δεύτερη στον όμιλό της ήταν η χειρότερη και έμεινε εκτός μπαράζ. Το πιο πιθανό είναι να τιμήσει την ελληνική σημαία μια μαϊμού παρά ο αργόστροφος Πόντιος που πήρε από το Κιλκής. Πόπο Πόντιος. Έτσι στο Κιλκής. Έτσι είναι, τι είναι. Πόντι από το Κιλκής. Επόμενη γραμμή. Εντάξει, ρε φίλε, αυτά είναι τα κεφάλια τους έτσι. Δύσκολη δηλαδή. Δύσκολη, εντάξει, μισή-μισή είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα από περήφανη ασπρόμαυρη Μελβούρνη. Σιγάρα. I'm a fan, Melbourne. I'm a fan. Πάτα λίγο. Of course, Dan Ander. Darando sit. Για κάτε. Για πες το για σάλια πατριώτη λέγε. Σάλια πολύ. Τωρώντα που σάλια πολύ την ακούγησε. Πολύ κοντά. Ας τα σάλια πατριώτη λέγε. Πες το θέμα. Πάλι τα πίνεις. Έχετε όλα τα βίσματα εκεί πέρα εσείς. Κανονίστε να αλλάξουν την ώρα εσείς. Έχουμε ξεσκιστεί στο ξενύχτη εσείς. Γιατί μας αγαπάς ρε φίλε. Ποια ώρα λέει. Αυτοί έχουν τώρα τέτοιο ρε φίλε, πρωί να πούμε. 8 ώρες διαφορά έχουμε. 8 ώρες διαφορά, ναι. Τις γεωματρικές τέτοιες. Και την Κυριακή θα γίνουν 9 ώρες διαφορά. Δεν πειράζει. Θα τρελαθούμε να πούμε. Δεν μπορούμε να πάμε. Τι ώρα είσαι εκεί δηλαδή τώρα, τι ώρα είναι εκεί. Τώρα 10 η ώρα το πρωί είναι εδώ. Και μια χαρά είσαι. Και τι κάνεις εσύ 10 η ώρα το πρωί. Στη δουλειά είμαστε εσύ. Τι δουλειά κάνεις. Σκάβς. Δεν σκάβω, δεν σκάβω. Κομπιουτεράς είμαι. Μην πας καμιά θλάση στα δάχτυλα πρόσεχε, μη συγκοπούνει παρανυχίδες. Καλά έτσι. Τι κλαις τώρα, τι γκρινιάζεις. Ναι, όταν παίζει 8.30 ώρα εκεί ο αγώνας, ναι. Σκέψου τι ώρα είναι εδώ. Σταμάτα ρε, έντερ και χιλιάρικο είσαι, μη φωνάζεις ρε, έντερ και χιλιάρικο είσαι βρε. Εντάξει. Εντάξει, έπιασα εγώ τώρα. Στην Ελλάδα από πού είσαι. Εγώ είμαι γείτονά σου είμαι. Αγιοφανουριώτης είμαι. Τι πήρε. Έχω ταράξει σφαλιάρα στο δεύτερο. Οπα. Μαζί με τον Λογαρά και τον Πατσινακίδη. Λογαρά. Αλλά τέλος πάντων. Εμένα ταράξεις στις σφαλιάρες. Ναι. Εγώ ήμουν στο πρώτο, δεν ήμουν στο Φλόρικο το δεύτερο. Εμείς ήμασταν στο Φλόρικο δηλαδή. Βέβαια. Δηλαδή. Εσύ είσαι στο μεγάλο δηλαδή. Δηλαδή πότε είσαι γεννημένος. Το 68. Ποιο μήνα. Το Δεκέμβρη. Α, και μας τάρωσες στις σφαλιάρες. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι είχαμε μπει στο πρώτο καμιά τριανταριά άτομα και ακριβώς ήταν στα καψιμί μέσα. Στα καψιμί. Και ηλικία τα λένε. Καψιμί. Πότε έγινε αυτό. Και εσύ μπορεί να έχεις τον Λογαρά αλλά εγώ είχα τον Κουζού. Τον Κουζού τον ξέρεις, τη θύρα 4 τον Κουζού, με τον κλαδά που ήτανε. Φάγαμε και χαλβά και σε Μυγδαλένιο, φάγαμε από όλα. Ναι, φάγατε. Γιατί εγώ μπήκα με τον Κουζού εκεί πέρα. Ναι, καλά. Τον ξέρεις τον Κουζού, Βλάχο. Τι ξέρεις τον Κουζού. Δεν μου λες, και εσύ πόντιος είσαι. 100%. Φαίνεσαι από 100 μέτρα μακριά. Έχεις κάτι ρουφούνια, σαν κροκόδιλο. Τέλος πάντων. Και δεν πίνεις καφέ για πρωινό εκεί στη Μελβούρνη. Πού να βρεις εδώ καφέ. Μόνο φίλτρο έχει, φίλτρο. Μια να πούμε. Φραπέ μπορείς να βρεις εκεί πέρα. Παραγγέλνεις άμα να σου φέρουν. Έχει και μαγαζιά κάτω στο Όκλεϊ που έχει και φραπέ. Φέρνουν και καφέ από Ελλάδα αυτό το Νεσκαφέ. Γιατί αλλιώς εδώ έχει. Γιατί εδώ Νεσκαφέ δεν πίνετε ρε. Μόνο στην Ελλάδα είναι Νεσκαφέ ρε. Ναι. Πού στο εξωτερικό δεν υπάρχει. Τι καφέ πίνετε εκεί στη Μελβούρνη ρε. Φίλτρο. Όλο παπαρχές πίνουνε, δεν έχει τίποτα σοβαρά ρε. Έχει τέτοια, κάτι λάτε, κάτι μάτε. Κάτι τέτοιες βλακίες έχουν εκεί. Ναι, κάτι, ναι, ναι. Φραπουτσίνο. Κανένα παίχτη οι Κάνονς δεν έχουν να στείλουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ετοιμάζουν. Ναι, η Αυστραλία έχει βγάλει μεγάλους παίκτες. Ναι. Τον Τσάρλι Γιάνγκο, ναι, τον Τζόνι Αναστασιάδη, τη Βίρνα Δράκου. Τη Βίλμα Δράκου, ναι, ναι. Τη Σελήνη. Τη Σελήνη. Αγαπάει Χόχο, δεν πάει άσυλο Τίμο. Και τέτοια να πούμε. Χόχο δεν πάει. Άντερε, πάρε κάνε κανένα πρόγραμμα εκεί πέρα. Και κοίταξε ο Πάοκ θα κερδίσει κάτω, να ξέρεις. Τα γάρι. Θα κερδίσει ο Πάοκ. 4-4-2 δεξί, εξτρέπτα καγκουρό τώρα. Θα κερδίσει ο Πάοκ, τα γάρι. Κλείσε. Πληρώσαμε συνοχτές, πληρώσαμε ΕΠΟ, παίκτες πήραμε, τον Πρωτόταυρο τον κυνηγάνε με το πλοίο, ο Μητσοτάκης είναι Ολυμπιακός, ο δικός μας είναι εδώ, άμα δεν κερδίσετε αυτό τον Ολυμπιακό, βρε! Πόντιος από τη Μελβούρνη, άριξε ώρα λέει γιατί ξενυχτάμε, τι ώρα είναι εκεί 10 το πρωί, τι ξενυχτάς ρε φίλε, Πόντιος από τη Μελβούρνη. Με τον Πόντιο δουλειά θα κάνει. Όχι με τίποτα, άστο. Καλημέρα. Πού είστε. Ποιος. Ο Νικόλας ο Πόκ. Όχι, δεν έχω τηλεόραση. Α, δεν έχουμε τηλεόραση. 500 ευρώ την παίρνουμε την τηλεόραση στο μαγαζί. 7 έχουμε, δεν χωράνε άλλες. Έχουμε πολλές. Καλημέρα. Πουλάει μια πλάσμα τηλεόραση μεγάλη 500 ευρώ. Ένα γλυκό πλασματάκι. Έτσι. Σαν τον άλλον. Όποιος θέλει τηλεόραση. Πλασματάκι. Πόσο είναι η Τζόνι ρε Γιάννη. Δεν ξέρει πόσο είναι η Τζόνι. Να πει ίντζες. Να πει τις ίντζες. Ναι.
Στείλε μήνυμα, ρε εσύ, Νικόλα στον Χιλιτίδη, πόσες ίντσες είναι η τηλεόραση και θα βρούμε εμείς να την αγοράσουμε, να πούμε την τηλεόραση. Τη στείλουμε. Καλημέρα. Έλα, ρε Κωστή. Έλα, φίλε. Είμαστε τα παιδιά που είχαμε έρθει στη Μαρμίτα πριν δύο εβδομάδες. Μ' ακούς? Ποια παιδιά? Πριν δύο εβδομάδες που είχαμε έρθει στη Μαρμίτα στην εκπομπή. Αργιανός και Απολωνιστής. Πριν δύο εβδομάδες ο σταθμός σε λέει, μάλλον στο Eurobank σε λέει. Ποιος ήρθε? Αυτοί. Α, οι δύο τύποι. Αυτοί έτσι λένε. Ναι, ναι, ναι. Οι δύο... Που ήταν ο Καλαμαριώτης, ο Πόντιος. Ναι. Α, μπράβο. Ναι. Α, με τον Πόντιο, τον τέτοιο. Ψάχνει γυναίκα, ναι, τώρα σε με το Φωτιάδη. Με έλα, το Φωτιάδη. Έλα. Ρε φίλε, μια ερώτηση ήθελα να σε κάνω. Τελικά ο Φωτιάδης πώς γύρισε σπίτι? Τον πήγα εγώ, ρε φίλε. Α, φανταστείς πόσο Πόντιος είναι. Κανονίσαμε να τον είπα, έλα από τη φένα να αφήσω το μηχανάκι να πάμε παρέα μέχρι το. Πού είναι, του λέω, ρε η φένα, το λέω τον Πόντιο, δεν ήξερα, ναι. Και πού με πήγε, ρε. Πού σε πήγε, στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο από πίσω ήταν εκεί κάτι πέρατε από το. Απέναντι από το IKEA έχει κάτι, αυτά που πάνε οι γυναίκες και αγοράζουν, ναι. Και τα νύχια κτλ. Και τι κάνεις το φένα? Λέω, αυτό τρώει, τι είναι εδώ πέρα? Εγώ δεν ήξερα, εγώ δεν ήξερα. Στο Φίνικα, ένα φρωμό Φίνικα. Στο Φίνικα, ναι. Τι κειμένει στη φένα από πίσω? Όχι, ρε, στο Τριάδι τον πήγαινα. Γιατί να με τον πάω από τον περιφερειακό, με πήγε από την κάτω μεριά ωφελώς. Λέγε, φίλε. Τι... Δεν μου λες, Κωστή. Ναι. Το Λάσκαρη τώρα. Αυτό ο Τούρκο που το δάγκασε, τι είναι, φιλαράκι του, είναι η. Καμιά βοήθεια από Τουρκία μεριά, τι είναι αυτός? Ο Λάσκαρης. Ναι, όχι, ο Τούρκος, ο κύριος αυτός που. Ο φιλέτης. Τι είναι να βάλει αυτός, αν βάλει. Ναι. Αυτός μπορεί να είναι και ψέματα να είναι από κάνει Ευρωπόταμο και να τον είπαν ότι είναι Τούρκος. Και πήγε ο Βλαχόπουλος εκεί πέρα, κάνει αποκλειστικό ρεπορτάζ. Και να τα κάνει το βάψε με. Απόλλων, ρε, μόνο Απόλλων, ρε. Τι Απόλλων, ρε, τα γάρι, με 300 φιλάδε. Χορηγία, κάνα τελάρου λουξ. Ποιο Απόλλων, ρε, τα γάρι. Άμα φύγει ο Κάλλας, Δέλτα Εθνική θα πας, ρε Ταγκάρη. Ποιος από όλων. Ποιος από όλων. Φύγε, επόμενος, λέ. Έλα. Μόνο με τους πόντιους. Τι είναι αυτή η δύσκολη πόντι. Έλα, λέ, έτσι είναι, ναι. Πολύ δύναμα. Ναι. Έλα, καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Και ο Καζατζίδης πόντιος ήτανε. Δύσκολος. Δεν γέρασε ποτέ. Δεν τον έχω δει τον Καζατζίδη να γεράει ποτέ. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ορίστε. Σήμερα δείξαμε ότι είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ποιοι είστε εσείς? Και μέσα στο Μιλάνο δεν θα έπαιρνε κανείς άλλος. Ποιοι στο Μιλάνο? Το πρωτάθλημα. Ναι. Εντάξει. Το πρωτάθλημα είναι κυτρινό μαύρο. Βρείτε τον δεύτερο. Γεια, συνέχισε, φίλε. Ο Χιμένης σήμερα με την τακτική του έδειξε ότι είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα. Άμα παίξεις. Άμα παίξεις τώρα με τον Ατρόμητο και με τις Ξάνθες, εκεί θα φανεί ο μεγάλος ο προπονητής. Στα μικρά, στα μεγάλα μας που κλείνεσαι, στα μεγάλα μας που κλείνεσαι, καλά είναι και τα κλέβεις. Αλλά εσύ τώρα σαν κλέφτρα είσαι καλή. Πρέπει να παράξεις ποδόσφαιρο. Μπορεί. Κλέφτρα ζωή. Κλέφτρα είσαι. Κλέφτρα ζωή. Σήμερα βγάλαμε και φάσεις. Ναι, ρε φίλε, μέσα από κλοπή έβγαλες. Καλώς ήσουν, καλώς ήσουν. Δεν έβγαλες μέσα από δημιουργία, καλώς είσαι. Ο Πάοκ ή ο Παναθηναϊκός θα έπαιρναν χήμες στη Μίλαν. Ο Πάοκ μπορεί να κέρδιζε, ρε φίλε. Όπα ρε, ράπη, ρέμισε να κέρδιζε ο Πάοκ τη Μίλαν. Εδώ πέρα από την Έστερσον το αποκλείστηκε. Ναι, αλλά η Έστερσον του πάτησε δύο σήμερα την άλλη. Μην είδες την Έστερσον σήμερα. Πρώτη είναι στον όμιλο. Το ξέρεις. Όλο για την εικόνα που έδειξε προκριματικά. Λοιπόν, θες να βάλουμε ένα στοίχημα τώρα. Μέσα. Ότι, okay. Μέσα okay. Ότι μέσα στο Άγκα θα φας τριάρα από τη Μίλαν. Μέσα, πάει. Ότι θα χάσεις από τη Μίλαν μέσα εδώ. Πάει. Πάει. Ουίσκι με μέλι στο. Στο Μαρμίτα θα σε κεράσω. Έμαθες το ουίσκι με μέλι τώρα. Πήρες ουίσκι με μέλι. Εδώ μέσα. Πώς? Είναι άσος. Ας. Άσος. Πότε παίζετε με τη Μίλαν εδώ? Ας. Σε δύο εβδομάδες. Ναι. Έλα να μου τα πεις τα έργα. 0-3 είναι το μάτς εδώ. Θα τα πούμε τότε. Οκ, okay, boy. Και ο Παναθηναϊκός πήρε τον Άγιαξ εκεί 1-0 και εδώ έβαγε 3. Καλά, ήρθε εδώ. Ναι. Πορ τελευταίος, μάλιστα. Εκείνος ο Λιτμάνεν. Ναι. Άμα. Ναι. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Λοιπόν, τώρα επειδή μου ήρθε να αλλάξω λίγο το κλίμα, να πάω λίγο β' εθνική, μάλλον κύπελο. Έχω ξαναπάρει αναγέννηση καρδίτες του Παναθηναϊκού και παίζουν και οι δύο αγάπες την Τρίτη, 24, 5 και 4. Αν δεν πάω. Αγάπη, με... δηλαδή.
Ναι, ως τοπική ομάδα και ο Παναθηναϊκός από την πρώτη εθνική. Άρα είσαι Καρδιτσιώτης. Καρδιτσιώτης, ναι, το σκλή του Καρδιτσιώτη. Άμα σε πάει Καρδιτσιώτη, το σκλή που είσαι Ρεζαγάρ, καταλαβαίνόμαστε. Έτσι ακριβώς. Θα το δείξετε στη Μαρμίτα σε περίπτωση που δεν πάω στη Θεατρία. Σε περίπτωση ανοιχτό θα το έχουμε όλη τη μέρα τα κύπελα όλα. Ωραία. Η Μαρμίτα είναι ανοιχτή όλη μέρα. Απλά εμείς πηγαίνουμε, εγώ μάλλον πηγαίνω σε όλα τα ματς εκτός από τον μπάσκετ. Και τα ματσάκια παίζουν με φωνή όλα. Όλα τα ματς με φωνή. Και η τηλεόραση ωραία. Είναι 55 ετών μαζί με τη βάση 500 ευρώ. Αν δεν είμαι μέσα θα έρθω με 3-4. Αλλά κάτι ακόμα, επειδή διάβασα πριν από λίγο ότι δεν πήρε η δόξα δράμας και παίζουμε πρώτη αγωνιστική νομίζω 27-28 που ξεκινάει, υπάρχει περίπτωση να μην κατέβει τελικά ή έχει πάρει αναβολή, ξέρετε κάτι? Δεν έχω ιδέα για τη δόξα δράμας, δεν το είμαστε deep κατά deep από αυτό. Deep για deep. Ξυσιλώες. Κάλεσα. Και ένα τελευταίο, γιατί τις προάλλες λέγαμε ότι είναι αριστερός ο Τσίπρας ή... είναι αριστερός, φωνάζει φωνιάδες των λαών Αμερικάνης, σώστε μας. Ναι. Πάει στον Τραμπ, κλείνει συμφωνίες και λοιπά. Ποιοι είναι αριστεροί τελικά σε αυτή τη χώρα ρε φίλε? Οι κουκουέδες που έχουν ριζοσπάστη και κοκακόλα διαφήμιση, ποιοι? Η μόνη αριστερή είναι οι κουκουέδες, αφού το ξέρεις. Κουκουέδες, την κοκακόλα στο ριζοσπάστη. Πραγματική. Μαρμίτα είναι κι αυτή, βρε! Μαρμίτα για το καλό όμως. Συμφωνία και με το διάολο θα κάνεις. Όλοι είμαστε δεξιά, αλλά δεν το ξέρουμε. Για χαρά. Και αν θυμάμαι, είσαι 30χρονος, ε. Τελευταίος για σήμερα. 30χρονος. Τέλος. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς στον γιατρό από την πίεση. Αριστεροί είναι αυτοί που δεν κυβέρνησαν ακόμα στην Ελλάδα. Δεν σε ακούσαμε γιατί φώναζε ο Χιλτίδης, αλλά πες το. Αριστεροί είναι στην Ελλάδα αυτοί που δεν κυβέρνησαν ακόμα. Ναι. Όσοι κυβέρνησαν. Πάψα να είναι αριστερή. Όχι, Χρυσαυγίτη δεν είναι αριστερή. Καλά, εντάξει, τώρα το πα αλλού. Σαν το έχει δίκιο, σωστά. Καλησπέριζω και υποβάλλω σέβη σε τεράστιο Χατζινάκο για το ταμείο που έδωσε με μπασκετική Μπεσίκταση, Μακάμπη και κάτι άλλο που τσόντρα εγώ. Αν ακούει ο Ανδρώνης, πρέπει να του δώσει στήλη. Αν ακούει ο Ανδρώνης, πρέπει να δώσει στήλη στο Χατζινάκο. Το διπλό τη Μπεσίκταση ήταν. Στήλη Ολυμπίου Διό. Ή το, αν δεν τον πάρει ο Ανδρώνης, τον παίρνω εγώ στο ραπτό.gr. Και να δίνει εκεί πέρα. Πες στον κόκκινο να αφήσει τις αυστριακές ομάδες. Γιατί ειλικρινά σου λέω, άκουσα ότι έδινα σου την Αύστρια και δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο και μου ήρθε να πάω συγκοπή. Συγκοπή μου ήρθε να πάω. Τέλος πάντων. Κόκκος είναι αυτός. Φίλε, καταρχήν η Μπεσίκτας μισή ώρα πριν αρχίσει το 1.80 έπεσε στο 1.55 πρωτού ξεκινήσει το παιχνίδι. Που το είχαμε δώσει 1,80 και η Μακάμπη σήμερα πρωτού ξεκινήσει το παιχνίδι το 1,55 έπεσε στο 1,30 η απλή νίκη. Ήταν 1,35. Ναι, εγώ τα πόνταρα την επόμενη μέρα το μεσημεράκι. Αν τα βρήκε σε καλές αποδόσεις. Τα βρήκα. Μπεσίκτα στο 1,72 ήταν κάτι τέτοιο και η Μακάμπη στο 1,55 και ήταν το διπλό της Ριέκα στο 2,80. Ωραία. Το έβαλα μαζί. Μια χαρά. 7 φράγκα περίπου. Μια χαρά. Η απόδοση.